σας και καλώς ήρθατε για να δούμε μαζί όλη την ειδησιογραφία της ημέρας, να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μεταδόσεις όλα όσα θα συμβούν στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με τα όσα συνέβησαν χθες και έληξαν ευτυχώς είχαν αίσιο τέλος αργά χθες τη νύχτα, περίπου τα μεσάνυχτα, στις φυλακές Κορυδαλλού, εκεί όπου προσπάθησαν κάποιοι να αποδράσουν, μεταξύ των οποίων και διαβόητοι κακοποί. Τι συνέβη λοιπόν, Δημήτρη Καραστεφανή, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να δούμε πού βρισκόμαστε και στο σημείο αυτό. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, στις 6 και 5 περίπου χθες το απόγευμα, μία ομάδα ατόμων, ο Βαρυπινίτης Παναγιώτης Βλαστός και 4 άτομα τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Πυρήνες της Φωτιάς, είχαν ένα όπλο στην κατοχή τους και 3 μαχαίρια. Έπιασαν ομήρους, 3 σοφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ την ίδια ώρα ήταν στο επισκεπτήριο τουλάχιστον 25 άτομα. Τα άτομα αυτά προσπάθησαν να αποδράσουν ομαδικά, σύμφωνα και με τον δικηγόρο τους, αλλά και σύμφωνα με αυτά που είπαν και οι ίδιοι, ήθελαν να βγουν προς την ελευθερία, είπαν χαρακτηριστικά, και σήμερα συναγερμός. Έκλεισε η πρώτη πύλη, η οποία δουλεύει ηλεκτρονικά, με το που ανοίγει ο συναγερμός, και κατέβηκαν οι μπάρες. Εκεί τα 8 άτομα, οι πέντε φυλακισμένοι, κρατούμενοι, μαζί με τους 3 σοφρονιστικούς υπαλλήλους, εγκλωβίστηκαν στο πρώτο σημείο, ενώ οι 25 περίπου επισκέπτες εγκλωβίστηκαν στο δεύτερο μέρος, στο πίσω μέρος του κτηρίου, να το πούμε έτσι, της αίθουσας. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για ομηρία και εκεί για εγκλωβισμό. Δεν ήταν όμοιροι, επουδενοί οι επισκέπτες. Υπήρχαν διαβουλεύσεις με τον δικηγόρο του Παναγιώτη Βλαστού, ο οποίος έχει κατηγορηθεί και για την απαγωγή του κυρίου Παναγόπουλου, και για τα 4 άτομα τα οποία φαίνεται ότι συμμετείχαν στην οργάνωση Πυρήνες Φωτιάς, και σε 2 μέρες ξεκινά η δίκη τους. Τώρα, τα ερωτήματα. Πώς βρέθηκε το πιστόλι και τα μαχαίρια? Πώς πέρασαν, πρώτο, και δεύτερο, πώς βρέθηκαν τα συγκεκριμένα 5 άτομα όλα μαζί στο επισκεπτήριο? Είναι κάτι το οποίο εξετάζουν και ερευνούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πιάσει κάποια άκρη στο κουβάρι? Δεν έχουν αρχίσει να δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά? Όχι, όχι, όχι. Καμία απάντηση. Όταν είδαν λοιπόν τα άτομα αυτά ότι δεν μπορούσαν να αποδράσουν και θα κρατούσαν τους 3 σοφρονιστικούς υπαλλήλους ως ασπίδα για να βγουν έξω, βλέπουμε και την εικόνα, φτάσανε μέχρι το φρουραρχείο και γύρισαν πίσω, καθώς δημιουργίες των ΜΑΤ και άνδρες των ΕΚΑΜ είχαν κάτσει μπροστά στην πύλη με το δάχτυλο σκανδάλι για κάθε ενδεχόμενο. Γύρισαν πίσω και, όπως σας είπα, εγκλωβίστηκαν. Και άρχισαν οι διαβουλεύσεις με τον διευθυντή των φυλακών, με τον δικηγόρο του Παναγιώτη Βλαστού, τον κύριο Ραγκούση, καθώς και διαπραγματευτή της αστυνομίας. Συνέταξαν λοιπόν ένα κείμενο το οποίο αναφορικά για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές Κορυδαλλού, αλλά και στα υπόλοιπα σοφρονιστικά ιδρύματα, το οποίο έχει στην κατοχή του ο κύριος Πεταλωτής, που έφτασε αργά χθες το βράδυ. Και να σας πω ότι από τις 6 ώρα είχαν απλώσει σε μια ακτίνα τεράστια, τουλάχιστον 500 μέτρα, πάνοπλοι αστυνομικοί, για, καταλαβαίνετε, για να μην πλησιάσει κανένας. Ναι. Αν δούμε και τις εικόνες από χθες το βράδυ, θα δείτε ότι όλοι οι δρόμοι ήταν κλειστοί γύρω από τις φυλακές Κορυδαλλού, και αργά το βράδυ στις 11 και 24 πρώτα λεπτά έληξε η ομηρία των σοφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ οι υπόλοιποι οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Πειραιά. Οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι, ένα είδος ομηρίας ήταν και για αυτούς βεβαίως αυτό. Μεταφέρθηκαν, αν μου επιτρέπεις, πω και εδώ θα κλείσω, αν μου επιτρέπεις, πήγαν στην αστυνομική διεύθυνση Πειραιά και ρωτήθησαν αν θα θέλουν να κάνουν μήνυση για αυτό που πέρασαν. Κάτι που τέτοιο δεν έγινε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Πάντως, στις 9.30 ο Παναγιώτης Βλαστός άφησε 4 γυναίκες ηλικιωμένες να φύγουν από την φυλακή, δηλαδή, γιατί ήταν πολλές οι ώρες οι οποίες είχαν περάσει και άρχισε η κούραση να είναι υπαρκτή. Και στις 11 και 20, όπως σας είπα, άνοιξαν οι πύλες και γύρισαν στα κελιά τους και οι άλλοι στο σπίτι τους. Λοιπόν, ερωτήματα για το πώς βρέθηκαν τα όπλα αυτά στα χέρια των φυλακισμένων, και όπλα και μαχαίρια κλπ. Ποιοι τα πέρασαν, πώς τα πέρασαν μέσα στις φυλακές. Στις φυλακές Κορυδαλλού, έτσι, δηλαδή από τις πιο καλά φρουρούμενες περιοχές στην Ελλάδα, όχι μόνο φυλακές. Επίσης, ερωτήματα πώς βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για τρομοκρατία ανάμεσα στους υπολείπους κρατουμένους του κοινού ποινικού δικαίου. Άλλο ένα μεγάλο ερώτημα επίσης. Για να θυμηθούμε λίγο το προφίλ. Πάντως, επισκεπτήριο έχει ο καθένας δικαίωμα. Έτσι, δεν μιλώ για το επισκεπτήριο. Μιλώ για τις στέργες τις οποίες κρατούνται. Μιλώ για τους όρους και τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται άνθρωποι που κατηγορούνται για τόσο βαριά και τόσο σοβαρά δικήματα όπως τρομοκρατία. Τα αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν μέχρι να βρεθούν οι απαντήσεις και μπορώ να δοθούν απαντήσεις αυτές, βεβαίως. Μπορώ να σου πω κάτι. Χθες ήμουν σε θέση να γνωρίζω κάποια στοιχεία της αστυνομίας. Έχουμε 13.100 συλλήψεις το 2011 για επαυτοφόρο ληστείες, κλοπές, διαρρήξεις. 13.100 άτομα.
Είναι πάρα πολλά αυτά τα άτομα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι φυλακές χωρούν, η χωρητικότητα των φυλακών όλης της Ελλάδος χωρούν μέχρι 9.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι κατάσταση επικρατεί σε όλα τα σοφρονιστικά ιδρύματα και όχι μόνο στον Κορυδαλό. Η ερώτηση δική μου, Δημήτρη, βεβαίως εσύ που να έχεις την απάντηση θα μου πεις, αλλά είναι αν σε πιάσουν να κλέβεις ένα πορτοφόλι στο μετρό και αν σε πιάσουν να είσαι τρομοκράτης, να κατηγορείς, αν σε βαραίνουν κατηγορίες τρομοκρατίας. Ναι. Θα κρατηθείς στο ίδιο κελί, θα πραγματοποιήσεις επισκεπτήρια στο ίδιο σημείο, θα είσαι εν ολίγης κάτω από την ίδια επιτήρηση με όλους τους υπόλοιπους, οι δύο αυτές τόσο διαφορετικές περιπτώσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο και εγώ θα σου απαντήσω με πάλι με ερώτηση. Είναι δυνατόν ο δολοφόνος του Μανώλη Κόνταρου που έχασε τη ζωή του στην 3η Σεπτεμβρίου να φυλάσσεται, να κρατείται σε φυλακές ενηλίκων στο Βόλο? Mm-hmm. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος που σκότωσε τους δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας να κρατείται σε φυλακές ενηλίκων στο Βόλο? Και είναι δυνατόν ο άνθρωπος που σκότωσε πριν από δύο εβδομάδες ένα ακόμη οδηγό ταξί, είναι δυνατόν να κρατείται στο Βόλο σε φυλακές ενηλίκων? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Είναι μεγάλα, πολύ σοβαρά ερωτήματα, έχεις απόλυτο δίκιο. Να δούμε λίγο το προφίλ των ανθρώπων που πρωταγωνίστησαν σε αυτή τη χθεσινή εξέγερση. Μας θύμισαν πολύ παλιότερες εποχές. Ποιος είναι ο βλαστός, ποιοι είναι τα μέλη των πυρήνων που φέρονται τουλάχιστον να είναι μέλη των πυρήνων και ήταν στη χθεσινή αυτή εξέγερση πρωταγωνιστές? Λοιπόν, λίγο πολύ τον Παναγιώτη τον Βλαστό τον γνωρίζουν όλοι και έγινε αρκετά γνωστός μετά την υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία, του κυρίου Παναγόπουλου, όπου έγινε πριν από 3 χρόνια. Ο άνθρωπος αυτός, από ό,τι φαίνεται, από την πρώτη στιγμή ανέλαβε κάποια ευθύνη, έτσι, και μέσω του κοριού της ΕΕΠ έφτασαν στα ίχνη και εξαρθρώθηκε ολόκληρη η συμμορία η οποία είχε απαγάγει και σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, καθώς έχει τεράστιο βιογραφικό. Μάλιστα. Μιλάμε για εμπορίο όπλων, μιλάμε για ανθρωποκτονίες. Αυτά του προσάπτουν οι αστυνομικοί. Όσον αφορά τους υπόλοιπους τους 4, τα 4 άτομα αυτά κατηγορούνται, που είναι ηλικίας από 20 έως 28 ετών, κατηγορούνται για συμμετοχή στους πυρήνες της φωτιάς. Βρέθηκαν αποτυπώματά τους, σύμφωνα με την αστυνομία, σε 3 διαφορετικά σπίτια. Αρχικά τα 2 άτομα είχαν βρεθεί σε σπίτι στο Χαλάνδρι και τα υπόλοιπα 2 άτομα στον Πειραιά και στην Καλλιθέα. Η δίκη τους, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, ξεκινά σε 2 ημέρες. Και σύμφωνα με τον δικηγόρο, τον κύριο Ραγκούς, είπε ότι σκοπός τους ήταν να βγουν προς την ελευθερία. Μάλιστα, υπήρχε και ένα αυτοκίνητο, Πόπη, το οποίο περίμενε έξω από τις φυλακές. Αυτό το είπε ο πρόεδρος των εξωτερικών φυλάκων από των εργαζομένων. Είπε ότι υπήρχε αυτοκίνητο το οποίο περίμενε με ανοιχτή τη μηχανή, έτσι ώστε να διευκολύνει τη διαφυγή τους. Κάτι τέτοιο που δεν έγινε, γιατί λειτουργήσε το σύστημα. Οργανωμένα πράγματα δηλαδή, έτσι. Οργανωμένα πράγματα. Ευτυχώς πέσανε οι μπάρες στις φυλακές. Για να δούμε τώρα τι λένε όσοι μένουν στην περιοχή του Κορυδαλού αυτού, δίπλα στις φυλακές, ή όσοι εργάζονται στην περιοχή, όσοι έχουν καταστήματα εκεί. Πάμε λοιπόν μαζί, Δημήτρη, στο Μιχάλη τον Τεζάρη, που είναι στο σημείο και έχει να μας πει περισσότερα, να μιλήσει και με κατοίκους περιοχής. Μιχάλη. Τα ερωτήματα προκύπτουν, Πόπη, για το πώς μπήκαν τα όπλα. Έχουμε θέμα στη σύνδεση. Το κύριο ερώτημα όμως, το κύριο ερώτημα των κατοίκων όμως που μένουν εδώ στον Κορυδαλό είναι μέχρι πότε ένα σοφρονιστικό κατάστημα υψής ασφαλείας θα συντηρείται σε οικιστικό ιστό, και μάλιστα ένα οικιστικό ιστό που περιμετρικά του Κορυδαλού υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν καταστήματα, επιχειρήσεις. Μαζί μας για να δούμε για ακόμη μια φορά αυτό το σημαντικό θέμα που ανέκυψε με αφορμή τη χθεσινή ομοιρία είναι ο κύριος Κώστας Πρέκας. Ο κύριος Κώστας Πρέκας είναι προϊστάμενος στις αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται απέναντι από το σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού. Κύριε Πρέκα, για ακόμη μια φορά. Ούτε 50 μέτρα, είναι 15 10, μέτρα, 10, 20. 10 μέτρα. Κύριε Πρέκα, για ακόμη μια φορά γίνατε μάρτυρες ενός σκηνικού το οποίο παρέπεμπε σε ταινία και όχι σε μια περιοχή όπου διαμένουν χιλιάδες πολιτών, παιδιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από το ίδρυμα εδώ. Κατάλληλα. Πώς βιώσατε εχθές? Ναι, ακριβώς. Να σας πω κάτι. Καθημερινά βιώνουμε μια κατάσταση εμπόλεμη εδώ. Γιατί με τις αστυνομικές δυνάμεις, με όλα αυτά και με συνεχή στο μυαλό μας την τέτοια ότι κάποια στιγμή θα συμβεί μια απόδραση, κάποια στιγμή θα συμβεί μια ανταρσία, κάποια στιγμή θα συμβεί μια εξέγερση, αυτό το βιώνουμε καθημερινά. Χτες το βράδυ απλά κορυφώθηκε για μια ακόμα φορά αυτό το θρίλερ που κάθε μέρα ζούμε. Είμαστε ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε μαζί σας 10 μέτρα από την κεντρική είσοδο των φυλακών. Χτες όλα όσα έγιναν γίνανε ακριβώς στην είσοδο των φυλακών, στα 10 μέτρα. Δηλαδή ήταν ένα βήμα από την πόρτα να βγουν έξω. Και όταν φανταστείτε, ακούμε με πιστόλια ότι βγαίνουν, και εμείς αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο έχουμε 300 παιδιά και στα διπλανά σχολεία, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα του Κορυδαλού, είναι νυχτερινά σχολεία και 1.000 παιδιά καθημερινά. Από την πίσω πλευρά των φυλακών είναι άλλα σχολεία και άλλα γήπεδα.
φανταστείτε τις καταστάσεις που ζούμε. Γύρω-γύρω σχολεία, γήπεδα δηλαδή. Γύρω-γύρω σχολεία, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις. Και στη μέση, μία από τις μεγαλύτερες φυλακές της Ελλάδας. Αυτό τι. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Από αυτή, εδώ που μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι ο δρόμος που όλα τα παιδιά που θα πάνε στα γήπεδα και στα σχολεία θα περάσουν. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δρόμος. Και περνάνε μέσα από αστακούς αστυνομικούς, με τα όπλα προτεταμένα, με χειροβομβίδες και με όλες αυτές τις καταστάσεις. Φανταστείτε λοιπόν τι βιώνουμε καθημερινά εδώ πέρα και πώς κορυφώνεται και τι ζούμε τις στιγμές εκείνες που μαθαίνουμε ότι κάποιος αποδρά με ελικόπτερο, κάποιοι βγήκαν έξω και τους ψάχνουν, κάποιοι με πιστόλια μας απειλούν στα 5 μέτρα. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις, παίρνετε κάποια μέτρα ασφαλείας, έχετε ένα καταστατικό λειτουργίας που προβλέπει τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις? Προσπαθήσαμε. Κοιτάξτε, ο Δήμος είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα, αλλά αυτή δεν είναι δουλειά του Δήμου όμως, έτσι. Εμείς προσπαθήσαμε να εκενώσουμε αμέσως τους χώρους, έχοντας την ευθύνη όλων των παιδιών που είναι εδώ. Ο Δήμαρχος της πόλης μας, ο Σταύρος ο Κασιμάτης, έβγαλε αμέσως απόφαση να κλείσουν τα σχολεία την επόμενη μέρα. Μπορείτε να μου πείτε, είναι δυνατόν να βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις, να κλείνουν σχολεία, επειδή κάποιοι έχουν φέρει τις φυλακές μες στην πόλη μας? Σήμερα τα σχολεία είναι ανοιχτά ή όχι? Όχι, είναι ανοιχτά σήμερα τα σχολεία. Ανοίξανε. Γιατί το βράδυ είμαστε εδώ συνέχεια εμείς. Και στείλατε ενημέρωση την τελευταία στιγμή, ναι. Και στείλαμε ενημέρωση, είμαστε σε επικοινωνία με τους διευθυντές και στείλαμε ενημέρωση και ανοίξαν τα σχολεία. Χθες, κατά την ώρα της επέμβασης μπορεί... αστυνομίας, της αστυνομικής επιχείρησης, εσείς φυγαδεύατε 300 παιδιά από τα σχολεία και τα γήπεδα. Και παραπάνω, κυρία Τσαπανίδου, και παραπάνω. Μπορώ να σας πω και παραπάνω, παιδιά. Και τα φυγαδέγαμε από πλάγιους δρόμους και τα λοιπά, με ευθύνη να συμβεί το παραμικρό. Γιατί όταν ένας άνθρωπος κρατάει ένα πιστόλι, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Ναι, και φυσικά η αγωνία είναι μεγάλη. Είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι επηρεάζονται από αυτές τις καταστάσεις, σταματούν τα παιδιά τους από το γυμναστήριο αυτό που βλέπουμε πόσο κοντά είναι απέναντι. Ένας δρόμος τα χωρίζει από τις φυλακές Κορυδαλού. Είμαστε ένας δρόμος ακριβώς είναι. Ένας δρόμος είναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σίγουρο 100% ότι κάποιοι επηρεάζονται. Κάποιοι δεν μπορούν να κάθονται σπίτι τους και να πίνουν τον καφέ τους και να αφήνουν το παιδί τους να έρχεται να γυμναστεί ή να έρχεται στο απογευματινό σχολείο, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι κάποια στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί. Και από ό,τι βλέπετε, συμβαίνει συχνά. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, πότε θα φτάσουμε να θρηνήσουμε θύματα ή πότε θα γίνει κάτι πιο τραγικό, γιατί χτες ξέχωρα από ποτέ τη συγκεκριμένη ομοιρία κτλ. Να μην γίνει κάτι τέτοιο, αν είναι δυνατόν. Όλοι το ευχόμαστε, αλλά πρέπει να πάρουμε και τα μέτρα ώστε να το αποφύγουμε τελείως. Και το μόνο μέτρο είναι η απομάκρυνση των φυλακών. Πάντως από την άλλη πλευρά, αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε δει κινήσεις κατοίκων της περιοχής ή άλλων φορέων, οργανώσεων, ανεξαρτήτων, που πολύ συχνά μπαίνουν μέσα στις φυλακές, βεβαίως με τις ειδικές άδειες, είτε για να ψυχαγωγήσουν, είτε για να εκπαιδεύσουν, είτε για να ενημερώσουν, είτε για να συνυπάρξουν με τους ανθρώπους που είναι κρατούμενοι εκεί μέσα, έτσι, Δήμαρχε, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος πάντα. Εμείς οι κάτοικοι της πόλης και ο Δήμαρχος της πόλης και εμείς που δουλεύουμε ακριβώς στα 10 μέτρα δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους που είναι μέσα στις φυλακές. Για κάποιο λόγο μπήκαν μέσα στις φυλακές. Δεν θα το εξετάσουμε, εμείς δεν είμαστε δικαστές. Βέβαια, ζουν και αυτοί το δικό τους δράμα με τον Α ή Β τρόπο. Έτσι, από την ακριβώς. Άλλη μεριά, και να ξέρετε και κάτι. Ακριβώς, κύριε Τσαπάνη, το πρόβλημά μας δεν είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στις φυλακές. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μπορεί οι κεντρικές φυλακές της Ελλάδος, γιατί είναι οι μεγαλύτερες φυλακές της Ελλάδος, να βρίσκονται γύρω από 15 σχολεία και 3 γήπεδα. Δεν γίνεται. Είναι στο κεντρικό ιστό της πόλης. Κάποια στιγμή θα θρηνήσουμε θύματα. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και τον Μιχάλη Τεζάρη που ήταν στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν προκύπτει κάποιο άλλο στοιχείο από το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και σε λίγο. Θα σου δώσουμε ξανά το λόγο. Θα ξανάρθουμε σε σένα. Έρχομαι στον Χρήστο Κούτρα και τον Χρυσόστομο Τσούφη για να δούμε και τη πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Καλημέρα. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Είναι λεπτό, έχει δύο όψεις πάντα. Είναι από τη μία η προσπάθεια της πολιτείας να λειτουργήσει σωστά ένα σοφρονιστικό κατάστημα μέσα στο μεγαλύτερο της χώρας, αλλά μέσα σε έναν ιστό κοινωνικό τόσο πυκνό. Μια πόλη πάρα πολύ πυκροκατοικημένη όπως ο Κορυδαλός. Πού να πιάσει την άκρη και πού να. Όσα χρόνια με θυμάμαι να κάνω ρεπορτάζ. Το ίδιο θέμα, έτσι. Είναι το αίτημα των κατοίκων να απομακρυνθεί η φυλακή από εκεί. Και μονίμως οι πολιτικοί τους υπόσχονται ότι τον επόμενο χρόνο θα μετακινηθεί η φυλακή από εκεί και θα πάει εκεί. Και τα ίδια ρεπορτάζ κάθε φορά που έχουμε εξέγερση. Πάντα που κάθε φορά που απέναντι με το γυμναστήριο που πηγαίνουν τα παιδιά και το σχολείο. Είναι σαν το ίδιο πράγμα. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς αυτή τη χώρα τα ίδια και τα ίδια χωρίς να κάνουμε ούτε ένα ελάχιστο βήμα. Προς την καλύτερη κατεύθυνση. Έτσι είναι. Σε ένα σχεδιασμό σωστό. Σε πολλά πράγματα έτσι είναι, δυστυχώς.
Λοιπόν, τι σχεδιασμό κάνει η Τρόικα για μας. Καλημέρα, Χρυσόστομε, και πάλι. Ακούσαμε χθες για πρώτη φορά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων μέτρων. Ναι, πρώτη φορά μίλησε τόσο ανοιχτά για νέα μέτρα. Ουσιαστικά τα προανήγγειλε για το 2012. Όπως επίσης, πρώτη φορά συνέδεσε την λήψη πρόσθετων μέτρων όχι μόνο με το αν οι πολίτες θα πάνε να πληρώσουν τους φόρους τους, αλλά και με το αν θα υπάρχει οικονομικό αντικείμενο. Αν δηλαδή η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που περιμένουμε, ήταν εμφανώς απογοητευμένος. Οι νέες εκτιμήσεις μιλούν για ύφεση φέτος 6% και να δούμε μην πάει και λίγο παραπάνω. Κατά συνέπεια, ήδη η τρύπα στα έσοδα είναι 2,6-2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν και ο Δεκέμβριος είναι όπως οι προηγούμενοι 11 μήνες, που δεν υπάρχει κάτι που να σε κάνει να πιστεύεις ότι θα είναι διαφορετικός ο Δεκέμβριος, τότε πάμε σίγουρα για πρόσθετα μέτρα. Το θέμα είναι ποιος θα τα λάβει αυτά τα μέτρα. Ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος δήλωσε και εξουθενωμένος, δήλωσε ότι είναι ένα βάρος που πρέπει να μεταφέρει η επόμενη κυβέρνηση, με νοπή εντολή, όποια θα είναι και αυτή. Αυτός δεν μπορεί να λάβει αυτή την ευθύνη. Ούτως ή άλλως δεν μπορούν να συμφωνήσουν κιόλας, γιατί και ο λαός έχει πει ότι σε περίπτωση λήψης πρόσθετων μέτρων θα φύγει από την κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία δεν συμφωνεί με πρόσθετα μέτρα. Και εδώ ερχόμαστε στα θέματα δικής ορμοδιότητας, Χρήστο. Τι μπαλάκι είναι αυτό που πετιέται και στον κύριο Σαμαρά και στην όποια επόμενη κυβέρνηση και στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή. Αλλά θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε το σχολιασμό σου και το ρεπορτάζ σου, βεβαίως. Μιλώντας πρώτα με τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, το φοροτεχνικό. Καλημέρα, Αντώνη. Καλώς μας ήρθες. Καλημέρα, Πόπη. Ερωτήσεις πολλές και διαφορετικές, πρακτικές για τους φίλους που μας παρακολουθούν. Τι γίνεται με το δώρο των Χριστουγέννων από τον ΟΕΔ, πότε θα καταβληθεί αν έχεις κάποια ενημέρωση, τι γίνεται με επιδόματα από τον ΟΓΑ και κυρίως πώς θα πληρώσουν όσοι έχουν επιστροφή από το δημόσιο, αλλά έχουν και οφειλές προς το δημόσιο, αν δηλαδή ο συμψηφισμός αρχίσει να ισχύει. Για δώσ' μας τις απαντήσεις. Σε ό,τι αναφορά τα δώρα που έρχονται από το δημόσιο, όπως ο ΟΕΔ, ΟΓΑ κτλ., δεν έχω πληροφόρηση και δεν ξέρω ακριβείς ημερομηνίες. Να θυμίσω όμως ότι στον ιδιωτικό τομέα, σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι κατά την εργατική νομοθεσία να καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων μέχρι την 21η Δεκεμβρίου. Να θυμίσω επίσης ότι οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το δώρο είναι οι αποδοχές που λαμβάνει ο μισθωτός κατά τη 10η Δεκεμβρίου. Όπως επίσης να τονίσω ιδιαιτέρως ότι αν δεν καταβληθεί το δώρο, οι εργοδότες διώκονται και υπάρχουν κυρώσεις τόσο διοικητικές. Με την αυτόφορη διαδικασία, έτσι. Ακριβώς. Αναφορικά τώρα με τις ληξιπόθεσμες οφειλές και με συμψηφισμούς οφειλών κτλ. Να σημειώσουμε το εξής, ότι πολλοί φορολογούμενοι διαπίστωσαν ότι ενώ είχαν επιστροφή φόρου, πήγαν στην τράπεζα να δουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, διαπίστωσαν λοιπόν ότι πήραν λιγότερα χρήματα από την επιστροφή που δικαιούνταν. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι η ΔΟΗ αυτεπαγγέλτος έκανε συμψηφισμό των τυχών οφειλών που είχαν οι φορολογούμενοι προς τις εφορίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να λάβουν λιγότερα χρήματα. Μάλιστα. Τώρα η είδηση καταρχάς περιπτώσεις είναι ότι το κράτος έχει αρχίσει να πληρώνει, μας λες. Αυτές τις επιστροφές τις περιμένανε πολλούς μήνες οι δικαιούχοι τους, έτσι. Άρα, είναι αλήθεια. Η είδηση, είναι αλήθεια. Το κράτος πληρώνει. Αλλά πληρώνει με συμψηφισμό, μετά από συμψηφισμό. Σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, σε κάποιους που δεν έχουν γίνει αυτοί οι συμψηφισμοί και θα ήθελαν να κάνουν τέτοιους συμψηφισμούς, θα μπορούν να αποταρθούν στην αρμόδια ΔΟΗ προκειμένου να κάνουν αυτούς τους συμψηφισμούς. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω και το ρεπορτάζ τι λέει. Χρυσόστομε, πληρώνει το κράτος, έχει αρχίσει και επιστρέφει. Μπορεί να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά όταν έχει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους να έχουν φτάσει στα σχεδόν 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τι πληρώνει το τελευταίο που πληρώνει είναι οι επιστροφές του φορολογούμενου. Το τελευταίο που πληρώνει, ακριβώς. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ λίγες περιπτώσεις. Πρέπει να είναι. Χρήστο, δεν σε ρωτώ. Όχι, συγγνώμη. Είναι στον κύκλο μου και στον οικογενειακό και στον φιλικό είναι να πάρουν όλη επιστροφή. Κανείς. Όχι μόνο κανείς. Τους είπαν θα σας ενημερώσουμε με νεότερο χαρτί πότε θα πάρετε την επιστροφή. Για κάθε έναν ρε παιδί μου που παίρνει λεφτά, εγώ ξέρω 2-3 που περιμένουν ακόμα επιστροφή φόρου. Αντώνη. Είναι αλήθεια, επιστροφές έχουμε, αλλά σίγουρα με το σταγονόμετρο, έτσι, δεν υπάρχει πολυτέλεια. Αλλά και αυτό το σταγονόμετρο έχει μισές σταγόνες μέσα, συμψηφισμένες σταγόνες μέσα, επιστροφής. Συμψηφισμένες σταγόνες, ακριβώς.
Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σήμερα πληρώνει και ο ΟΓΑ τα επιδόματα τα πολυτεχνικά, αλλά θα το επιβεβαιώσουμε πρώτα και στη συνέχεια θα σας το δώσουμε ως είδηση, διότι και εκεί το σταγονόμετρο, όπως καταλαβαίνετε, ρίχνει κάτι σταγονίτσες. Μοιράζεις χρήμα σήμερα. Έλα τώρα, παιδιά, ποιος άλλος δίνει. Τώρα που γυρίζει. Ναι. Τα δώρα μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου Χριστουγέννων, αλλά και αυτό το δώρο στην είναι. Εφορία θα πάνε. Το δώρο πάει έτσι, πάρω στα σύννεφα. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα ρίξει βροχή, δεν θα ρίξει, θα πέσει το δώρο, δεν θα πέσει. Θα δούμε. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι ήταν αυτό το μπαλάκι το ωραίο, την μπάλα δηλαδή. Αυτό ήταν, ποια είναι η πιο μεγάλη μπάλα που παίζει σε αθλήματα? Τέτοια μπάλα πέταξε στην άλλη κυβέρνηση ο κύριος καλά, Βενιζέλος. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε. Ποιος θα περάσει αυτά τα μέτρα, πες μου. Ποιος θα ψηφίσει αυτά τα μέτρα, αν τα φέρει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών? Αν τα φέρει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, είναι υποχρεωμένοι να τα ψηφίσουν τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Για κάτσε. Ο λαός δεν έχει πει θα φύγω αν έρθουν νέα μέτρα. Θα πάρω τους δικούς μου και θα απομακρυνθώ από την κυβέρνηση αυτή. Θέμα, όμως. Το θέμα Νέα Δημοκρατία δεν έχει πει ότι δεν θα ψηφίσει νέα μέτρα. Προφανώς. Το έχουν πει. Ωστόσο, αυτή η κυβέρνηση έγινε για συγκεκριμένους λόγους, όπως λένε. Για να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της 26 Οκτωβρίου, για να τελειώσει το PSI και για να υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση. Η νέα δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί φέρνει μέτρα. Αυτό το ήξεραν όλοι. Μην κάνουν τους κουτούς τώρα ή μην τρελαθούμε. Όλοι. Αν δεν θέλει ο κ. Βενιζέλος προφανώς να πάρει ο ίδιος τα μέτρα, ο κ. Παπαδήμος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει Υπουργό Οικονομικών. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν τελειώσει το PSI και συμφωνήσουν τα κόμματα, να γίνουν και εκλογές νωρίτερα. Είναι ένα σενάριο το οποίο έχουμε συζητήσει. Ναι, να μην γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου, να γίνουν νωρίτερα. Ο κ. Βενιζέλος πάντως δηλώνει ότι τα μέτρα θα ληφθούν τον Ιούλιο, τότε θα εξειδικευθούν και θα ψηφιστούν. Λέει ο κ. Βενιζέλος, αλλά κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι η Τρόικα ερχόμενη στις αρχές Ιανουαρίου ξανά για να οριστικοποιηθούν η δανειακή σύμβαση και το PSI δεν θα πούνε ότι τότε, τα μέτρα πρέπει να ληφθούν τότε. Και η συγκεκριμένη κυβέρνηση λοιπόν ίσως μπορεί να λήξει τη θητεία της αν υπάρχουν διαφορίες. Νωρίτερα, λες εσύ. Την κυρία Διαμαντοπούλη τη ρώτησες. Ναι. Το πεις αυτό. Εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε ο κ. Παπαδήμος την Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής όταν τον ρωτήσαμε για τις εκλογές. Και είπε ότι αν τα μέτρα θα πάρει μάλλον η κυβέρνηση αυτή και είπε ότι τα μέτρα για το 2013-2014 θα τα ενσωματώσει η παρούσα κυβέρνηση και θα τα εφαρμόσει η επόμενη. Αυτό είπε ο κ. Παπαδήμος. Κυρία Διαμαντοπούλου, σε συνέχεια του άρθρου του κ. Στεφανόπουλου στην Καθημερινή της Κυριακής, όπου ζητάει η κυβέρνηση Παπαδήμου να μείνει έως το 2013 τον Οκτώβριο, οπότε τελειώνει και η θητεία του Γιώργου Παπανδρέου, τέλος πάντων, του Πασόκος νικητή των εκλογών. Έρχεται η κυρία Διαμαντοπούλου χθες και λέει όχι μόνο να παραταθεί ο βίος της κυβέρνησης, αλλά να μπορεί ο Πρωθυπουργός να κάνει και ανασχηματισμό. Γιατί σιγά σιγά έχουν καταλάβει ότι αυτό το σχήμα το οποίο έχουν επιβάλει τα κομματικά γραφεία δεν περπατάει. Και είναι και ένα σχήμα που προφανώς έχω την εντύπωση ότι δεν το ήθελε και ο κύριος Παπαδήμος. Τι αντίδραση υπήρξε σε αυτό, επίσημη ή ανεπίσημη? Επίσημες αντιδράσεις δεν υπήρξαν και παραμένουν στο Μέγαρο Μαξίμου, λένε για τον κύριο Παπαδήμο, παραμένουν σε αυτά που είπε στις Βρυξέλλες για τις εκλογές, ότι θα γίνουν μόλις ολοκληρωθούν 3-4 συγκεκριμένα πράγματα που έχει αναλάβει αυτή η κυβέρνηση. Ανεπίσημα υπήρξε φινδιασμός σε αρκετούς υπουργούς για την στάση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Για τα μέτρα από την πλευρά Βενιζέλου, το ενδεχόμενο δηλαδή επιβολής και νέων μέτρων, υπήρξαν συζητήσεις, κλίμα δώσε μας. Νομίζω τι ακούγεται, ότι τι δεν ακούγεται. Δεν υπάρχει κλίμα, για την ακρίβεια έχει διαμορφωθεί το κλίμα εδώ και καιρό. Εδώ και ένα μήνα καθημερινά λέτε και εδώ από την εκπομπή, λέει και όλος ο κόσμος τέλος πάντων, πόσες είναι οι αποκλήσεις του, πόσο είναι η απόκληση του προϋπολογισμού, πόσο έξω είναι τα έσοδα, πόσο δεν τραβάει εκείνο, πόσο δεν τραβάει το άλλο. Κατά συνέπεια όλοι περίμεναν ότι για να κλείσει το έλλειμμα στο 9% ή τέλος πάντων σε αυτό που το έχουν υπολογίσει ως τέλος του έτους, δεν βγαίνει. Χρειαζόταν. Δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Ή μέτρα ή τέλος πάντων να σπριντάρει αυτό που λέμε φοροεισπρακτικός μηχανισμός, να πιάσει ένα κομμάτι της φοροδιαφυγής, να εισπράξει ό,τι μπορεί να εισπραχθεί. Το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δεν μπορεί να σπριντάρει ο κόσμος, διότι οι τσέπες του είναι άδειες. Ο Χρυσόστομος θα μας πει πώς μπορεί, αν υπάρξουν νέα μέτρα. Αν καλυφθούν όλα τα κενά με καινούριο πακέτο μέτρων. Μόνο σε κομμάτι δαπανών, νομίζω. Δεν υπάρχει άλλο. Ο κ. Βενιζέλος είπε δεν μπορούμε να βάλουμε άλλους φόρους. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές. Δεν μπορούμε να βάλουμε κι άλλους φόρους. Εντάξει, και όλο. Και μετά στην πράξη το βλέπουμε να αναιρείται. Και όλους φόρους βάζουν.
Να βάλω και άλλη μια παράμετρο. Πώς το λέτε στην πολιτική γλώσσα, το κολοτούμπα, στην κολοτούμπα, έτσι. Ναι. Είναι πολύ της μόδας το. Αν δεν λειτουργήσει το PSI, τα μέτρα, τα επιπλέον που θα πρέπει να ληφθούν είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Γιατί εκτός από το πώς θα κλείσει το 11, την ύφεση, είναι και το PSI παράμετρος για το πόσα μέτρα επιπλέον θα χρειαστούν. Γιατί έχει στηριχτεί πάνω στο αποτέλεσμα του PSI, ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Έχουμε γλιτώσει εισαγωγικά 3,6-4 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους. Αυτά αυτομάτως χάνονται αν δεν λειτουργήσει το PSI. Για να δούμε λοιπόν PSI πώς κυλάει με τη στιγμή. Τι είπε ο κύριος Βενιζέλος μετά τη συνάντηση με τον κύριο Νταλάρα. Ποιο είναι το αγκάθι στις διαπραγματεύσεις? Ναι, ο κύριος Βενιζέλος μίλησε για μια επικοδομητική συνάντηση σε φιλικό κλίμα, τα γνωστά. Από εκεί και πέρα όμως συμφωνία δεν υπάρχει. Τα προβλήματα παραμένουν, η διάσταση των απόψεων παραμένει και τα θέματα, τα αγκάθια της διάστασης παραμένουν, δηλαδή το επιτόκιο. Εμείς δίνουμε 4,5 με 5%, αυτοί ζητούν 8%. Οι τραπεζίτες ζητούν τα νέα ομόλογα που θα Χρήστο, λάβουν. 4 με 5 με 8. Δηλαδή... Κάπου θα κάτσει μπίλια που θα πάει. Δεν το συζητώ. Βλέπω το Χρήστο έχει αρχίσει και φουντώνει. Αυτοί ζητούν τα νέα ομόλογα που θα λάβουν να είναι εγγυημένα από τον EFSF. Εμείς τους λέμε κούρεμα 50% και για το υπόλοιπο 50% να σας δώσουμε για τα υπόλοιπα 50% τα 15 σε ρευστό και τα 35 με νέα ομόλογα απλά του ελληνικού δημοσίου. Όπως καταλαβαίνεις... Αυτοί δεν το θέλουν. Ναι, υπάρχει μεγάλη διάσταση. Τέλος πάντων θα ξαναγυρίσουν μαζί με την Τρόικα και οι άνθρωποι του IIF στις αρχές Ιανουαρίου, μπας και μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία τέλη Ιανουαρίου. Ιδάλλως, συνεχίζουμε, πάνε πίσω και οι εκλογές. Τις διαπραγματεύσεις, συνεχίζουμε. Βέβαια. Πώς πάει το PSI, λοιπόν, δεν πάει. Πάει αργά. Αργά. Άρα η κυβέρνηση... Κυβέρνηση τι, όσο δεν υπάρχει PSI, παραμένει, παρατείνει το βίο στην κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου. Έχουμε και αλλαγές μέσα στα κόμματα. Ο κ. Μπίστης, για παράδειγμα, έφυγε. Ναι, πρέπει να σου πω ότι δεν έκλαψαν και στο Πασόκ για το κύριο Μπίστη. Είναι ένας τέλεχος που είναι του εξτρονιστικού. Πόσα μπλοκ. Χρόνια έχει μείνει στο Πασόκ? Είναι πάρα πολλά χρόνια στο Πασόκ. Είναι αρκετά χρόνια, Μπίστη. Αλλά... Ας πούμε, κατατάσσεται στους εξτρονιστές. Τον είχε κάνει ο κύριος Σιμίτης υφυπουργό εσωτερικών. Είναι ένας τέλεχος με αρθρογραφία, τέλος πάντων. Με ιδέες, ήταν ένας τέλεχος... Πού πάει τώρα, Δημοκρατική Αριστερά? Οι πιθανότητες είναι στον κύριο Κουβέλλα. Στις Ρίζες. Ναι, επιστροφή στις Ρίζες. Επιστροφή στις Ρίζες. Ή σε ένα κομμάτι, τέλος πάντων, της Ρίζας. Ναι, οπωσδήποτε σε ένα κομμάτι, διότι τα κομμάτια πια αρχίζουν και εμφανίζονται πολλά κομμάτια. Και με την Ελβετία έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις, αλλά κρατήστε το σε άνω τελεία για να μιλήσουμε λίγο με τον Γιάννη τον Καντέλη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Πες μου τι γίνεται με το ΙΚΑ και με τις οφειλές άνω των 150.000 ευρώ. Σκοπεύουν να περάσουν μια τροπολογία. Αυτή είναι η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας μέσα σε ένα νομοσχέδιο που θα λέει ότι θα υπάρχουν οι ίδιες κυρώσεις με όσους χρωστούν τα ίδια ποσά στην εφορία. Δηλαδή, αυτόφορο δηλαδή. Η διαδικασία του αυτοφόρου, ακριβώς αυτό που βλέπουμε να γίνεται με τους οφειλέτες προς την εφορία, να ισχύει το ίδιο ακριβώς και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Βέβαια, ελπίζω να υπάρχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα στην πλευρά των εσόδων με την εφαρμογή του μέτρου και να μην έχουμε το αυτόφορο της μίας μέρας όπως έχουμε δει στις περισσότερες περιπτώσεις εφορίας, χωρίς την τόσο σημαντική ανάλογη ίσπραξη των οφειλών. Μάλιστα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι οφειλές, οι συλλήψεις που έχουμε, Χρυσόστομε, για τις οφειλές προς το δημόσιο, πώς πηγαίνουν, βάζουν χρήματα στα ταμεία? Τελευταία φορά που ενημερωθήκαμε ήταν 10-15 εκατομμύρια. Τα καλύτερα, τα καλύτερα, δηλαδή το πλάνο. Βρε Βερενίκη, βρε Βερενίκη. Η απάντηση, το Χρυσόστομο πιάσει την απάντηση. Ο Χρήστος έκανε πολλά λεφτά στα ταμεία. Πώς ήταν το δείτε. Πακτολός χρημάτων. Δεν το συζητώ. 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό. 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ βάλανε τόσες... Ναι, τόσες κινητοποιήσεις. Τον συλλαμβάνουν τον άλλον, πληρώνει ένα κομμάτι και έξω ξανά. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τον έχεις μέσα. Αυτός έχει να πληρώνει. Απ' την άλλη, κάτι και αυτό. Από τα ολότελα, εκεί που φτάσαμε. Χωρί από οι συνθήκες κράτησης των ανθρώπων, αυτό ξέρεις πως είναι, έτσι. Όχι. Απίστευτες. Αλλά πολύ. Υποθέτω, ναι, όχι οι καλύτερες. Απίστευτες. Λοιπόν, θα μου πεις τι θέμα ανοίγω. Τι εννοείται. Τι εννοείται, οι συνθήκες. Τα κρατητήρια μέσα. Ναι, τι είναι. Μπαίνει ένας άνθρωπος που έχει οικονομικές
οφειλές, ναι, οικονομικό έγκλημα, για παράδειγμα, στο ίδιο κρατητήριο που μπαίνει και ένας του ποινικού δικαίου. Ναι. Αυτό που λέγαμε και πριν από λίγο με τις φυλακές. Ναι. Τρομοκράτες με τους τσαντάκηδες στα ίδια κελιά. Στους ίδιους χώρους. Δεν σε ενοχλεί αυτό? Με ενοχλεί, αλλά δεν θα πεθάμε κιόλας. Εντάξει, παιδάκι μου, δεν θα πεθάνουμε, δεν θα κοιτάμε μόνο αυτά που θα πεθάνουμε. Όχι, παιδί μου, λέω ότι με ενοχλεί, αλλά με ενοχλεί και το γεγονός ότι ο άλλος κροστούσε 10 εκατομμύρια και έκανε και ο ίδιος τον Κινέζο και έκανε και το κράτος τον Κινέζο. Ας φτιάξει λοιπόν παραδίπλα ένα κελί. Τώρα ξέκανε τον Κινέζο το κράτος, δηλαδή. Όχι, συνεχίζει να τον κάνει. Και αυτό είναι το χειρότερο. Και τι κάνει το κράτος, του λέει μα το συλλαμβάνω και τον βάζω φυλακή. Η τρύπα την οποία έλεγε ο Χρυσόστομος πριν, μπορεί να καλυφθεί η τρύπα. Είναι πολύ εύκολο να καλυφθεί. Ναι, βεβαίως, από τους άλλους. Από τους άλλους. Που δεν θα πάνε ποτέ φυλακή για την έντιμη και ακουμπάνε. Όχι από τους άλλους. Λέω ότι πώς είναι, πώς πρέπει να γίνει πραγματικά. Ας πιάσουν ένα κομμάτι της φοροδιαφυγής, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δικιά τους δουλειά είναι, γι' αυτό πληρώνονται. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Να βρουν ποιος φοροδιαφεύγει, ποιος διαφοροδιαφεύγει, να ξεχωρίσουν τον ένα από τον άλλο. Πράξει χρήμα. Όχι βάζω φυλακή. Συμφωνώ. Για χρέη και στη συνέχεια βγάζω από φυλακή διότι δεν το κρατάς για πάντα μέσα. Επικοινωνιακό τερτύπι. Με έναν διακανονισμό που ποτέ δεν πέφτει χρήμα στο τραπέζι. Συμφωνώ. Επικοινωνιακό τερτύπι. Αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο. Ότι τόσο καιρό που δεν έμπαινε κανένα στη φυλακή, δεν πλήρωνε και κανένα. Τώρα πληρώνει. Δεν ξέρω αν πληρώνει. 10 εκατομμύρια μαζί. Πριν δεν υπήρχαν τα 10. Δηλαδή και με τα 10 εκατομμύρια θα πούμε ωραία, τέλεια. Μισό λεπτό. Ας βρουν τον τρόπο, θέλω να σου πω, Χρήστο, να βρουν τον τρόπο να πληρώσουν και να μην μπουν φυλακή. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Τόσο καιρό. Μόνο που ξέρεις ποιος φοβάται και πηγαίνει αυτοί, και πληρώνει με αυτό. Συμφωνώ. Τόσο καιρό αυτοί που χρωστούσαν. Αυτός που γιατί δεν πλήρωναν. Ξέρεις ποιος φοβάται από τις συλλήψεις αυτές? Ποιος αυτός που χρωστάει 500 ευρώ και δεν έχει να τα δώσει και πηγαίνει και κάθεται στην ουρά. Δεν φοβάται μόνο αυτός. Μακάρι να γεμίζουν τα ταμεία. Γεμίζουν τα ταμεία, Χρυσόστομε, τι λέει το ρεπορτάζ? Πώς θα γεμίσουν τα ταμεία έτσι? Πληρώνουν αυτοί που χρωστούν μεγάλα ποσά. Πληρώνουν ένα κομμάτι και αυτό που τους αναλύει. Στείνονται στην ουρά όπως στείνει το κόσμος για να πληρώσει το τέλος ακινήτων για να πληρώσουν τα εκατομμύρια που χρωστάνε. Βρε Πόπη μου, θα ήταν 42 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αν πληρώναν. Στέλτε μας απόψεις σας και εσείς στο Twitter της εκπομπής και στο SMS το 54260 να φουντώσουμε λίγο παραπάνω την κουβέντα. Τόσο καιρό που δεν τους νομίζω μιλούσε κανένας. Νομίζω ότι λέμε το ίδιο ακριβώς πράγμα βεβαίως με άλλα λόγια, αλλά δεν έχει σημασία. Τόσο καιρό που δεν τους μιλούσε κανένας και αυτοί δεν πλήρωναν. Μα εγώ φοβάμαι ότι και τώρα δεν πληρώνουν, ρε Χρήστο. Πώς αλλιώς να σου το πω? Του 10 εκατομμύρια σου λέει βάλα στα ταμεία. Να βγουν και να το πούνε. Δηλαδή, κοιτάμε τη φάκα, κοιτάμε και το τυράκι. Το τυράκι είναι η σύλληψη του επιχειρηματία που χρωστάει και η φάκα που εμείς παίρνουμε μέσα είναι ότι δεν πληρώνει μετά. Σου είπα ότι είναι επικοινωνιακό. Αυτά. Το επικοινωνιακό πρέπει να συνοδευτεί με λεφτά στα ταμεία. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε, το είπαμε. Ναι. Απλά εσύ ελπίζεις και εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξη. Φοβάμαι ότι δεν γίνεται. Πάντα ελπίζω, τι να κάνω. Θέλεις να δώσουμε δεν λεφτά. Δεν έχω επιλογή. Θες να δώσουμε λεφτά. Πού να δώσουμε πάλι, τι θα μοιράσεις? Θα μοιράσουμε τώρα. Τι επίδομα? Εγώ δεν μοιράζω. Επίδομα. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μοιράσει. Άννα, καλημέρα. Καλημέρα, μακάρι τι να μπορούσα να μας δώσεις. Για θα πες. Έδινα και σε μένα και στον εαυτό μου. Λοιπόν, σήμερα καταβάλλονται τα πολυτεχνικά επιδόματα του ΟΓΑ στους δικαιούχους και συγκεκριμένα σε 421.899 οικογένειες μέσω των τραπεζικών λογαριασμών ή των λογαριασμών του ΕΛΤΑ, αναλόγως τι έχει δηλώσει ο κάθε δικαιούχος. Το Ταμείο ΟΓΑ αναφέρει ότι η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές θα ανέλθει στο ποσό των 117.175.494 ευρώ. Ενώ την επόμενη Τετάρτη στις 21 του Δεκέμβρη καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων μαζί με το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τους επιδοτούμενους ανέργους. Να σε καλά, να σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, μου λένε από το κοντρόλ. Έχει πάει 10:34 πρώτα λεπτά. Θα σας πούμε για το διαγωνισμό που τρέχει, μια κλήρωση μάλλον που τρέχει και κερδίζουν δύο τυχεροί κάθε μέρα συναγερμό, έναν ολόκληρο συναγερμό με τα έξοδα κατάσταση να βαρύνουν βεβαίως τον τυχερό. Αλλά θα σας τα πούμε μετά. Είναι αυτό που βλέπετε τώρα από την ECO Alarm η προσφορά αυτή. Κάθε μέρα λοιπόν δύο που θα στείλουν ένα μήνυμα ταφρό κενό ονοματεπώνυμο στο 54529 με χρέωση 1,23 μπαίνουν στην κληροδίδα μας και κερδίζουν δύο συναγερμούς την ημέρα. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο από τώρα και θα σας πούμε ποιοι ήταν οι τυχεροί της χθεσινής ημέρας.
Είμαστε λοιπόν πάλι εδώ κοντά σας. Αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, καλή σας μέρα. Έχουμε ένα SMS το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Γράφετε τη λέξη τώρα, αφήνετε κενό, συμπληρώστε μήνυμα και στέλνετε, το στέλνετε στο 54260 με χρέωση. Γράφει κάτω, νομίζω, γιατί την ξέχασα. Θα μου ενημερώσει κάποιος πόσο πληρώνει για το SMS επικοινωνίας. 031. 1.23 λοιπόν μου λένε από το Control και επίσης το Twitter που είναι δωρεάν διαδικτυακό και πάντα στη διάθεσή σας ανοιχτό για να επικοινωνούμε. Ο Χρυσόστομος Ατσούφης παραμένει κοντά μας. Τον Κούτρα τον καθαρίσαμε με συνοπτικές διαδικασίες, εντελώς δημοκρατικές. Φεύγει, του είπαμε και έφυγε. Διαφωνούσε και έφυγε. Απλά πράγματα. Ο Χρυσόστομος που μένει εδώ κοντά μας θα μας πει τι γίνεται με τους λογαριασμούς στην Ελβετία, λοιπόν, που ολιμερείς τους ανοίγουν και τη νύχτα κλείνουν. Σαν το γεφύρι της Άρτας, ένα πράγμα. Έχουμε δει πραγματικά σε μια ευθεία προκειμένου να ανοίξουν οι λογαριασμοί αυτοί. Είναι στην τελική ευθεία πλέον. Οι συζητήσεις είναι στην τελική ευθεία. Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, σύμφωνα με τον κύριο Βενιζέλο. Θα υπογράψουμε μια συμφωνία ανάλογη με αυτή που έχει υπογράψει η Ελβετία με τους Γερμανούς και τους Βρετανούς. Έτσι... Συμφωνίες που αποδώσανε στη Γερμανία και στην Αγγλία πολλά δισεκατομμύρια. Πολλά δισεκατομμύρια, εντάξει, βέβαια είναι και διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά θα μάθουμε και επιτέλους πόσες είναι αυτές οι καταθέσεις. Κάτσε, γιατί διαβάζουμε δημοσιεύματα του εξωτερικού και ακούμε τρελά ποσά. Κοίταξε, έχει ακουστεί, τα έχω σταχυολογήσει, από μερικά δισεκατομμύρια μέχρι 600 δισεκατομμύρια. Από 60 δισεκατομμύρια μέχρι 600 δισεκατομμύρια, όπως το λες. Άρα αυτή η συμφωνία αφενός θα μας δώσει αυτή την τάξη μεγέθους των καταθέσεων και θα φέρνει κάθε χρόνο κάποια εκατομμύρια, τέλος πάντων, σε φόρους. Μιλάμε πάντα για τον εντοπισμό λογαριασμών οι οποίοι έχουν μαύρο χρήμα, χρήμα που έχει φύγει δια της πλαγίας, χωρίς να φορολογηθεί δηλαδή. Διότι όσα έχουν φορολογηθεί, όσα χρήματα έχουν φορολογηθεί, μπορεί ο καθένας να τα έχει όπου θέλει. Δεν είναι αντίθετο θέμα. Δεν είναι αντίθετο αυτό. Και επίσης ο κύριος Βενιζέλος δήλωσε ότι έχουν στην κατοχή τους τα στοιχεία για τα εμβάσματα του 2009, του 2010 και του 2011. Τι σημαίνει αυτό τώρα, τι εμβάσματα είναι? Χρήματα δηλαδή που έχουν φύγει από εδώ, από την Ελλάδα, στο εξωτερικό. Πάνω από, για ποσά πάνω από ένα εκατομμύριο, τα οποία αυτά θα ελεγχθούν αν συνάδουν με τα εισοδήματα, με τα δηλωμένα εισοδήματα, δηλούμενα εισοδήματα των φορολογουμένων, τότε δεν χρήζει βεβαίως επιπλέον φορολόγησης. Αν όμως δεν συνάδουν εκεί πέρα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα το δουν αυτό. Και επίσης ο κ. Βενιζέλος είπε ότι μπορούμε να χαμηλώσουμε ακόμη και τον πύχη, να μην ελέγξουμε μόνο τα εμβάσματα άνω του 1 εκατομμυρίου, αλλά και άνω των 100.000 ευρώ. Είναι μια πρόοδος, ας ελπίσουμε ότι θα την πάνε μέχρι τέλους. Ότι θα υπάρξει συνέπεια σε αυτό και ότι πραγματικά θα πιαστούν όλοι όσοι έχουν φοροδιαφύγει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσω λοιπόν. Και ένα τελευταίο. Και βέβαια, όλες οι εκκρεμότητες που είχαμε για το 2011 θα είναι στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή ως τα τέλη του έτους. Ό,τι δεν υπάρξει σε αυτό το πολυνομοσχέδιο θα γίνει με υπουργική διάταξη. Μάλιστα. Μιλάω λοιπόν τώρα για παρεμβάσεις στην υγεία, στο δημόσιο τομέα με το κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις φορέων και ό,τι άλλες αλλαγές χρειαστούν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Χρυσόστομε, που ήσουν κοντά μας και ότι άλλο επικοινωνούμε με τον Χρυσόστομε και πάλι. Και πάμε να δούμε τι συνέβη τη νύχτα στα Εξάρχεια. Είχαμε μολότοφια εκεί. Ο Δημήτρης ο Καραστεφάνης θα μας πει. Δημήτρη. Λοιπόν, ομάδα περίπου 20 κουκλοφόρων επιτέθηκε σε δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία βρισκόταν έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού στην οδό Τοσίτσα, στην γωνία Κολοκοτρών και Τοσίτσα. Πέταξαν τουλάχιστον 10 βόμβες μολότοφ. Οι αστυνομικοί απάντησαν με μερική χρήση χημικών και κατάφεραν να αποθήσουν τους νεαρούς. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός, αλλά και καμία ζημιά σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο. Και σε εταιρεία ταχυμεταφορών, σε εταιρεία Courier, είχαμε ληστεία. Λοιπόν, δύο άτομα έσπασαν με βαριοπούλα. Βλέπουμε τα πλάνα από το σημείο στη μεταμόρφωση. Έσπασαν το ένα φύλλο του παραθύρου, όπως είπε ο Γιώργος Τσελίκας το πρωί. Έκαναν οικονομία για τον άνθρωπο να μην έχει μεγάλη ζημιά. Εισέβαλαν μέσα στο πατάρι, πήραν ένα χρηματοκιβώτιο, το σήκωσαν τουλάχιστον 4 άτομα και με το αυτοκίνητο το οποίο είχαν σταθμεύσει μπροστά στην είσοδο, άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστηκαν. Βλέπετε ότι δεξιά στην οθόνη μας το κόκκινο είναι ένα συναγερμός αλλά και κάμερα ασφαλείας, όπου νωρίτερα είχαν καταφέρει να σπάσουν για να μην καταγράψει την ληστεία το συγκεκριμένο κλειστό κύκλωμα. Πες μας πώς πήγε η επιχείρηση της αστυνομίας, γιγαντιαία επιχείρηση στη στερεά Ελλάδα. Ψάχνανε δύο οργανώσεις. Δύο ομάδες έχουν γίνει μέχρι αυτήν την ώρα που ενημερώθηκα. 11 συλλήψεις, όλοι είναι Έλληνες. Συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών. Είναι σε Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια και Αττική. Είχαν χτυπήσει συγκεκριμένες συμμορίες. Αρκεί να σας πω ότι είχαν διαπράξει ληστείες, αρπαγές, απάτες, εκβιάσεις, εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και εμπόριο αρχαίων αντικειμένων. Δεν ξέρω τι έχει μείνει
που δεν έχει κάνει συγκεκριμένη συμμορία. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, κατά το μεσημεράκι θα γίνουν και ανακοινώσεις αστυνομίας, καθώς είναι πολύ μεγάλη η επιτυχία αυτή της Ελλάς. Επιτυχία στη δράση του είχε και ένας 16χρονος, ο οποίος είχε ρημάξει τα αυτοκίνητα στη Μαγούλα. Πόσα είχε κλέψει, δρούσε μόνος του? Είχε ακόμη 6 άτομα, 6 συνεργούς ίδιας ηλικίας, 16 έως 18 ετών περίπου ήταν τα άτομα αυτά, και αναζητούν τα 5 οι αστυνομικοί. Συνελήφθη από αυτοφόρο την ώρα που πήγε να κλέψει αυτοκίνητο. Δεν έκλεβε αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο, αλλά ολόκληρο το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν διασταυρώσει κάποιες πληροφορίες που έχουν οι αστυνομικοί για 23 αυτοκίνητα τα οποία τα έχουν εξαφανίσει, είτε ανταλλακτικά είτε τα έχουν πουλήσει εκτός Αττικής. Τώρα, μια και μιλάμε για τα αστυνομικά θέματα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει, γιατί κληρώνουμε και δύο συναγερμούς. Τρελές δουλειές κάνουν αυτά τα καταστήματα αυτόν τον καιρό. Όλοι οι συναγερμούς προσπαθούν να πάρουν. Δύο λοιπόν συναγερμοί την ημέρα δώρο σε όσους στείλουν SMS και μπουν στην κληρωτίδα μας. Κληρώνουμε κάθε μέρα δύο τυχερούς. 1,23 ευρώ κάθε μήνυμα. Στείλτε ταφρό. Αφήστε ένα κενό, συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε το στο 54529 από την εταιρεία Eco Alarm. Η συναγερμία αυτή βαρύνουν εσάς μόνο τα έξοδα και την τοποθέτηση του συγκεκριμένου συστήματος. Ποιοι είναι οι τυχεροί της χθεσινής ημέρας? Έχω τα ονόματα. Είναι ο κύριος Αναστάσιος Κεσίδης και η κυρία Ελένη Μιλωνά. Αναστάσιος Κεσίδης και Ελένη Μιλωνά, τυχεροί, κερδίσανε χθες δύο συναγερμούς. Σήμερα θα ακούσουμε τα ονόματα των τυχερών στην αυριανή εκπομπή. Θα κληρώσουμε στο τέλος της ημέρας. Πάμε τώρα μέχρι την Ελένη την ιατρού για να δούμε ένα πλιάτσικο που γίνεται, πού νομίζετε, σε χώρους της ΔΕΗ, σε κέντρο της ΔΕΗ, σε κέντρο υπερυψηλής τάσης. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε σε κέντρο υπερυψηλής τάσης της ΔΕΗ, επιφάνειας 250 τετραγωνικών μέτρων, εδώ που η τάση ανέρχεται σε 400.000 βολτ. Εδώ λοιπόν έχουμε το χρηματιστήριο του Χαλκού. Πηδάνε από μαντρότυχο ύψους 2,5 μέτρων, μπαίνουν μέσα και κόβουν τις βέργες Χαλκού που είναι συμπαγής και το κάθε μέτρο ζυγίζει περίπου 1 κιλό, και από εκεί και έπειτα το μεταπουλάνε. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε τους εργάτες της ΔΕΗ να κάνουν εργασίες αποκατάστασης για ένα μήνα. Την Παρασκευή, ακόμη και 2-24 ώρες, υπήρχαν πολίτες Ανατολικής Θεσσαλονίκης που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Θέτουν αυτοί οι οποίοι κάνουν το πλιάτσικο σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί κόβουν καλώδια υπερυψηλής τάσης. Απ' την άλλη, βάζουν σε ταλαιπωρία χιλιάδες κατοίκους σε μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπαμε. Και όλοι εμείς οι πολίτες πληρώνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να αποκατασταθούν αυτές οι ζημιές. Και πλέον το φαινόμενο είναι καθημερινό σε υποσταθμούς. 4 και 5 τέτοια περιστατικά καταγράφονται καθημερινά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Πόπη. Μάλιστα. Να δούμε και από το αστυνομικό δελτίο τι ειδήσεις έχουμε. Ελένη, από τη Βόρεια Ελλάδα, ένας ηλικιωμένος άντρας έχασε τη ζωή του, απανθρακώθηκε μέσα στο σπίτι του. Στις 2 και 20 τα ξημερώματα στη Σταυρούπολη, από άγνωστη αιτία, στο διαμέρισμα του ετάρτου ορόφου, όπου και διέμενε. 66χρονος λοιπόν. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε γειτονικά διαμερίσματα, όμως η πολυκατοικία εκενώθηκε και προκλήθηκε πανικός κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι θα διαμαρτυρηθούν. Τι είδους διαμαρτυρία θα πραγματοποιήσουν? Με ευαισθησία, από ό,τι φαίνεται, θα μοιράσουν γάλα, τυρί και γιαούρτι, πολύτιμα αγαθά στις μέρες μας, το άγαλμα του Βενιζέλου στη μία, διαμαρτυρόμενοι έτσι για τις χαμηλές τιμές του γάλακτος, αλλά και για το ότι είναι απλήρωτη εδώ και μήνες. Και πριν κλείσουμε, Πόπη, να σε ενημερώσω για μια εξέλιξη τελευταίας στιγμής. Ολοκληρώνεται την ώρα που μιλάμε επιχείρηση της αστυνομίας στην κατάληψη του κτηρίου της Φράγκων, όπου παλαιότερα στεγαζόταν το νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Οι αστυνομικοί έβγαλαν άτομα αγανακτισμένα που κάναν κατάληψη εδώ και ένα μήνα, αλλά και οικογένειες, πρόκειται για οικογένειες απόρων και μικρά παιδιά ανάμεσά τους, οι οποίοι είχαν βρει στέγη στο συγκεκριμένο κτίριο. Και πού θα μεταφερθούν οι οικογένειες αυτές τώρα? Γίνεται μια κινητοποίηση μεγάλη από πλευράς του Δήμου, ούτως ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου να μεριμνήσουν γι' αυτό. Υπάρχει πρόβλεψη δηλαδή? Γνωρίζαν ότι είναι και άστεγες οικογένειες στην κατάληψη αυτή? Γι' αυτό το λόγο έγινε και η κατάληψη. Για να βρουν καταφύγιο άστεγοι και άποροι άνθρωποι. Χαρακτηριστικά, μια τριμελής οικογένεια αλλοδαπών από τη γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία, είχε μαζί και το παιδάκι της, το κοριτσάκι που είναι 4 χρόνων. Καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν άμεση ανάγκη από στέγαση. Λοιπόν, είχαμε και μια σύλληψη επιχειρηματία για χρέη προς το δημόσιο, αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα, στην Πτολεμαϊδα αυτή. 6,5 εκατομμύρια ευρώ το οφειλόμενο ποσό προς το δημόσιο. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Πρόκειται για υπεργολάβο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να δούμε τώρα τι αλλάζει για το ωράριο καταστημάτων μέσα στα Χριστούγεννα. Ο Νίκος ο Υποφάτης είναι κοντά μας. Θα μας πει και για τις ώρες εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, Νίκο. Ακριβώς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, με υπουργική του απόφαση, η οποία είναι έτοιμη στο τραπέζι, αναμένεται να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Αποσυνδέει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων από το ωράριο εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα αυτά. Με λίγα λόγια, μέχρι τώρα, ενώ ένα κατάστημα έκλεινε στις 8, οι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται προκειμένου να κλείσουν την αποθήκη, να κλείσουν ταμείο, να μαζέψουν το μαγαζί μέχρι τις 9 και τις 10. Πήγαινε λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας και έγραφε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, την επιχείρηση δηλαδή, ότι χρησιμοποιούσε αυτούς τους εργαζόμενους με παράνομο τρόπο πέρα του προβλεπόμενου ωραρίου. Τώρα αυτό αποσυνδέεται. Κανονικά θα πρέπει να γίνονται διακριτές πλέον οι βάρδιες των εργαζομένων στα καταστήματα, δηλαδή στα 8 ώρα τους. Και θα μπορούν να εργάζονται χωρίς, πέραν του κλεισίματος του καταστήματος, χωρίς να τους γράφει η επιθεώρηση εργασίας για επιπλέον χρόνο εργασίας. Αυτό είναι μια παρέμβαση την οποία τη ζητούσε ο εμπορικός κόσμος και τα πολυκαταστήματα και οι υπεραγορές στα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να μην έχουν μπλεξίματα με την επιθεώρηση εργασίας. Μια επιθεώρηση εργασίας που αυτό το διάστημα, λόγω του εορταστικού ωραρίου, θα λέγαμε κάνει πολύ πιο συχνά έντονη την εμφάνισή της στα καταστήματα και σε περιπτώσεις που υπάρχουν παραβάσεις δεν είναι, θα λέγαμε, καθόλου διαπραγματεύσιμη. Γράφει τους επιχειρηματίες για παραβάσεις του ωραρίου. Για το πώς κυλάει η αγορά αυτόν τον καιρό, πώς κινείται η αγορά αυτόν τον καιρό. Είμαστε και παραμονές Χριστουγέννων πια. Ευτυχώς, Πόπη, τα πράγματα δεν είναι καλά. Λίγο πριν ξεκινήσουν τα Χριστούγεννα, η εορταστική περίοδος που υποτίθεται ότι τονώνεται η αγορά, βλέπουμε ακόμα και μεγάλους να φεύγουν από το κέντρο της Αθήνας. Είχαμε το κλείσιμο μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας από την Ομόνια. Έκλεισε, έβαλε λουκέτο το κατάστημα αυτό και η αλυσίδα αυτή, η πολυεθνική εταιρεία, σηκώθηκε και έφυγε από το σημείο αυτό. Και ενδεχομένως να φύγουν κι άλλες από τη χώρα μας. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αισιοδοξία στην Αθήνα. Οι έμποροι μιλούν για μια πτώση του τζίρου μέχρι τώρα περίπου στο 20-30%. Δεν το ανέμεναν τόσο, τόσο κάτω. Και αυτό το οποίο ζητούν και από τον Δήμο είναι να στολίσει την Αθήνα. Δεν έχει στολιστεί, όπως λένε, η Αθήνα οι έμποροι. Υπάρχει τεράστιο παράπονο από το δήμαρχο της, κατά τον Δήμαρχο της Αθήνας για το θέμα του στολίσματος της πόλης. Ναι. Δεν έχει στολιστεί η πόλη, δεν έχει φωτιστεί η πόλη. Να ανεβάσει την ψυχολογία δηλαδή. Μόνο, να αυτό ζητούμε μόνο για λίγες μέρες. Ζητούμενο πόσο καιρό τώρα αυτό, όχι μόνο. Πόσο μάλλον τώρα, περίοδο Χριστουγέννου. Ας ευχαριστήσουμε πολύ. Για να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτου για να δούμε τι συμβαίνει και στο εξωτερικό δελτίο. Ξεκινώντας από τη Συρία, είχαμε 100 νεκρούς εκεί. Είχαμε το τελευταίο διάστημα 100 νεκρούς, όμως είχαμε την επίσημη ετοιμιγορία του ΟΗΕ που κάνει λόγο πλέον για έναν αριθμό σοκ. 5.000 νεκροί από την αρχή της εξέγερσης, κάτι το οποίο θορύβησε ειδικά τη Γερμανία, που μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Γκίντερ Βέστερβέλε είπε χαρακτηριστικά ότι ήρθε ο καιρός το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταδικάσει τη Συρία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην Ιταλία τώρα είχαμε δύο επιστολές με σφαίρες, οι οποίες απεστάλησαν στο δήμαρχο της Ρώμης, Αλεμάνο, αλλά και στη νέα Υπουργό Δικαιοσύνης. Μέχρι στιγμής την ευθύνη την έχει αναλάβει η οργάνωση ΦΑΙ, η οποία ευθύνεται και για άλλες αποστολές παρόμοιων πακέτων, τόσο στον επικεφαλής της Deutsche Bank, όσο και σε μια φοροεισπρακτική εταιρεία στην Ρώμη. Πάμε τώρα στο περιοδικό Time, όπου οι αναγνώστες του περιοδικού επέλεξαν μαζικά με ιντερνετική ψηφοφορία τον Τούρκο Πρωθυπουργό ως πρόσωπο της χρονιάς, πρώτο μετά τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέση, ο οποίος πήρε 74.300 ψήφους. Στη τρίτη θέση είναι το Occupy Wall Street, το κίνημα το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει τον κόσμο. Στη Γερμανία τώρα η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να παρήχε υποστήριξη στην ακροδεξιά εγκληματική οργάνωση νεοναζί που έχει συλληφθεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Στη Ρωσία τώρα ένας πάπλουτος επιχειρηματίας, ο Μιχαήλ Προχόροφ, ετοιμάζεται να διεκδικήσει την Προεδρία κατά τις εκλογές του επόμενου Μαρτίου για να προσπαθήσει, αν τα καταφέρει, να στερήσει από τον Βλαντιμίρ Πούτιν τη δυνατότητα να επιστρέψει στην Προεδρία άλλη μία νίκη περίπατο. Εργένης και bon vivant, ο Προχόροφ έχει περιουσία που εκτιμάται σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Να σε ευχαριστήσουμε, Ιουλία. Έρχομαι στο τραπέζι της εκπομπής για να καλωσορίσω τον Παύλο Τσίμα κοντά μας για να διαβάσουμε μαζί εφημερίδες σήμερα. Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Πόπη. Χαίρομαι που σε βλέπω εδώ κοντά μας και χαίρομαι που φέρνεις μαζί σου και το ημερολόγιο της κρίσης. Το οποίο είναι και ωραία πρόταση για αγορά, για δώρα τώρα τα Χριστούγεννα και βεβαίως για ανάγνωση. Ημερολόγιο κρίσης από πότε ξεκινά? Από το Σεπτέμβριο του 2008. Ένα ημερολόγιο που. Ψέματα. Δεν κρατάω ημερολόγιο. Εκ των υστέρων το έγραψα. Αλλά είναι ημερολόγιο ενός πραγματικού ταξιδιού που αρχίζει το Σεπτέμβριο της 16 Σεπτεμβρίου του 2008, μία μέρα μετά την πτώχευση της Lehman Brothers,
στη Νέα Υόρκη. Κάτσε. Πριν μας πεις περισσότερα, κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις, για να μην κόψουμε την κουβέντα μας μετά. Ερχόμαστε κοντά σας αμέσως μετά τις διαφημίσεις και στο Twitter της εκπομπής, αλλά και στο 54260 και ερωτήσεις για τον Παύλο Τσίμα που θα είναι εδώ κοντά μας. Να δούμε το βιβλίο, να δούμε για τις εφημερίδες και να σχολιάσουμε το όσο συμβαίνει. Εδώ λοιπόν και πάλι, αν ανοίξετε την τηλεόρασή σας, έχουμε τη χαρά να τα λέμε σήμερα με τον Παύλο Τσίμα και το βιβλίο του, το ημερολόγιο της κρίσης σε 3 χρόνια. Ένα βιβλίο που γράφτηκε μέσα σε ένα αεροπλάνο. Ξεκίνησε να γράφεται, μάλλον μέσα σε ένα αεροπλάνο. Λοιπόν, διάβασα την εισαγωγή και στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές πτήσεις σε χώρες οι οποίες βίωσαν λίγο νωρίτερα από εμάς αυτό που η Ελλάδα βιώνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Για πες μας λοιπόν την ιστορία της κρίσης, έτσι όπως την έχεις βιώσει εσύ και την έχεις αποτυπώσει αυτό το βιβλίο. Είναι μια αφήγηση. Στην πραγματικότητα, ξέρεις τι είναι, είναι η αφήγηση ενός διαρκούς ξαφνιάσματος, της διαρκούς έκπληξης. Βρέθηκα κατά λάθος. Για άλλη δουλειά είχα πάει. Βρέθηκα στη Νέα Υόρκη την ημέρα που κατέρευε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που είχε πτωχεύσει Lehman Brothers, πέφτανε όλα. Θυμάμαι ότι τριγύριζα στη Wall Street από περιέργεια με μια κάμερα. Και είπα μέσα μου, είπα στον κάμεραμαν, νιώθω όπως όταν πήγα στο Βελιγράδι πρώτη μέρα των νατοϊκών βομβαρδισμών. Αυτό το αλάθιασμα. Το αίσθημα ότι τελειώνει ο κόσμος, ότι όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Και μετά γυρίζω στην Ελλάδα και είναι σαν να μην έχουν συμβεί όλα αυτά. Διότι η Ελλάδα τότε ήταν αμέριμνη, δηλαδή η κρίση δεν είναι για μας, είναι για άλλους. Εμείς έχουμε τα σκάνδαλα, τον Καραμαλή, τον Ρουσόπουλο, τον Βουλγαράκη, το αν θα γίνουν εκλογές, πότε θα γίνουν εκλογές. Και τρώγαμε έτσι τον καιρό. Και μετά αρχίζουν. Πτωχεύει η Ισλανδία, πτωχεύει η Ουγγαρία, πτωχεύει η Ρουμανία, παίρνει τρομερά μέτρα η Ιρλανδία, παίρνει το πρώτο μέτρο πακέτο λιτότητας η Πορτογαλία. Και εγώ πηγαίνω, έρχομαι σε αυτές τις χώρες και κάθε φορά που πηγαίνω και το βλέπω αυτό. Θυμάμαι, είχα βρεθεί στο Δουβλίνο Δεκέμβριο του 2009, 2 μήνες μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, και ήταν μια παρέα Έλληνες που ήταν όλοι καθηγητές σε πανεπιστήμια του Δουβλίνου. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα Ελλήνων ακαδημαϊκών εκεί. Νέοι άνθρωποι, πολύ ζωντανοί, πολύ ενδιαφέροντες, οι οποίοι διεκτραγουδούσαν ο καθένας τι περικοπές του είχαν γίνει. Έλεγε, ξέρω εγώ, ένας, εμένα μου κόψαν 15% το μισθό, εμένα μου κόψαν όλα τα επιδόματα. Εγώ τώρα δεν βγαίνω και απέλυσα την babysitter που μου κρατούσε το μωρό, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, μου κόψαν 20%. Και μια γυναίκα της παρέας, μια κοπέλα, μια ερευνήτρια σε ένα πανεπιστήμιο, λέει: σκέψου να γινόντουσαν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Θα είχε γκρεμιστεί ο τόπος. Και γελάσαν όλοι, λένε: ναι, στην Ελλάδα αυτά δεν γίνονται. Και ήταν Δεκέμβριο του 2009. Για να φτάσουμε. Μετά από 5 μήνες υπογράψαμε το μνημόνιο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δεν έχω μια θεωρία για την κρίση. Διηγούμε την κρίση έτσι όπως την έζησα, δηλαδή σαν μια φωτιά που μας πλησίαζε. Εμείς φυρίζαμε διάφορα, κοιτάγαμε τον ουρανό και ήμασταν σίγουροι ότι. Τα κιάλια τη βλέπαμε, αλλά τα κρατούσαμε ανάποδα. Ναι, τα κρατούσαμε ανάποδα. Και είμαστε σίγουροι ότι κάποιος μας χάρισε ένα μαγικό βραχιόλι που μας προστατεύει. Εμείς είμαστε άτρωτοι. Δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα, δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα. Και ασχολιόμασταν με τα μικροπολιτικά. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, πρέπει να το πω. Πρέπει να πω, ας πούμε, ότι την ημέρα που πτώχευσε η Lehman Brothers, εκ των υστέρων το έψαχνα, πήγα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και κοίταξα τις ελληνικές εφημερίδες της επόμενης μέρας. Το ξέρεις ότι μόνο μια εφημερίδα είχε την είδηση στην πρώτη σελίδα. Ναι. Οι υπόλοιπες το θεωρήσαν μια ασήμαντη είδηση στα διεθνή. Εντάξει. Γράψε 150 λέξεις στα διεθνή, πτώχευσε η Lehman Brothers. Ήταν η αρχή της κρίσης που μας ταλαιπωρεί ακόμη. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις συσκέψεις που κάναμε τότε και λέγαμε Lehman Brothers, ποια είναι η Lehman Brothers. Και προσπαθούσαν οι οικονομικοί συντάκτες να μας εξηγήσουν τι είναι η Lehman Brothers και τι λοιπά. Σημαίνει μια τράπεζα, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους στον κόσμο με ιστορία 160 χρόνων, να βαράει κανόνι. Η Lehman Brothers είχε κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ότι είναι το ΑΕΠ της Ελλάδας, ας πούμε. Δηλαδή, αν πτωχεύει η Lehman Brothers, πολύ εύκολα μπορεί να πτωχεύσει μια χώρα, το οποίο. Το είδαμε στη συνέχεια να γίνεται, οι χώρες να πέφτουν μετά την άλλη. Είναι αυτό το ντόμινο. Όταν συμπληρώνουν και κοντεύαν να συμπληρωθούν τα 3 χρόνια από την αρχή, τότε μου ήρθε η ιδέα ότι, ρε παιδί μου, αυτό που έχω ζήσει, να το αφηγηθώ στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Να το ξαναθυμηθώ, να το βάλω στη σειρά. Να βάλω τα γεγονότα το ένα πίσω από το άλλο. Και αν αυτά οδηγούν σε ένα συμπέρασμα, θα δούμε. Αν οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Εγώ έχω βγάλει το δικό μου συμπέρασμα, αλλά εγώ δεν είμαι θεωρητικός. Δεν έχω αξίωση θεωρητική. Δεν έγραψα ένα βιβλίο γιατί είχα μια θεωρία και ήθελα να την αποδείξω. Έγραψα ένα βιβλίο γιατί είχα ζήσει μια περιπέτεια και ήθελα να την αφηγηθώ. Και επειδή νομίζω ότι κάθε Έλληνας την έχει ζήσει την ίδια περιπέτεια στο μυαλό του, δηλαδή έχει κάτσει το βράδυ στο σπίτι του, έχει κουβεντιάσει με τους φίλους του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, τι είναι αυτό που μας συνέβη, από πού μας ήρθε, τι θα γίνει μετά.
Υποθέτω ότι στην πραγματικότητα είναι ένα μήνυμα προς τους συνταξιδιώτες. Mm-hmm. Όσοι κάνατε το ίδιο ταξίδι προσπαθώντας να καταλάβετε από πού μας ήρθε, ελάτε να το θυμηθούμε μαζί. Είναι λοιπόν ωραίο ανάγνωσμα. Αυτό θα το προτείνουμε και για εμάς αλλά και για τους τηλεθεατές. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, όχι στα συμπεράσματά σου, όχι στις εκτιμήσεις σου αυτό από εδώ και στο εξής, στις διαπιστώσεις που κάνεις σήμερα. Διότι κάθε μέρα αυτά τα πράγματα αλλάζουν με δραματικό τρόπο. Αυτό που χθες θεωρούσαμε δεδομένο, mm-hmm. την επόμενη μέρα έχει αναιρεθεί. Αν διαπιστώνει σήμερα ότι οι χειρισμοί από την καινούργια κυβέρνηση Παπαδήμου είναι οι σωστοί, είναι αυτοί που πρέπει. Μας βγάζουν δηλαδή, μας περνάνε μέσα από ένα δρόμο για το καλό της χώρας. Ή εξακολουθεί η χώρα να είναι σε αχαρτογράφητα νερά και να πλέει το καρυδό του σουφλό έτσι. Να σου απαντήσω με ένα ερώτημα. Υπάρχει κυβέρνηση Παπαδήμου? Ποια είναι η κυβέρνηση Παπαδήμου? Υπάρχει ένας Παπαδήμος, ο οποίος ορκίστηκε πρωθυπουργός. Διάλεξε και δύο ή τρεις υπουργούς. Και υπάρχει και μια κυβέρνηση που ήταν η ίδια που υπήρχε από πριν, στην οποία προσθέθηκαν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πρόθυμα-πρόθυμα και κάποια στελέχη του ΛΑΟΣ. Mm-hmm. Α, οκ. Okay. Αυτό δεν είναι ακόμη κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι κυβέρνηση. Πάντως δεν είναι κυβέρνηση Παπαδήμου. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχω την εντύπωση ότι αυτό που συνέβη είναι ότι τα δύο μεγάλα ελληνικά κόμματα το βράδυ των κανών, δηλαδή όταν ο Γιώργος Παπανδρέου βρέθηκε στις Κάνες και υπέστη αυτόν τη βίαιη και εξευτελιστική συμπεριφορά από τους εταίρους, τους πήρε λίγες μέρες για να συνειδητοποιήσουν. Δεν την προκάλεσε τη συμπεριφορά αυτή? Ναι, βεβαίως. Απολύτως. Αυτό δεν δικαιολογεί βέβαια τη συμπεριφορά των άλλων, αλλά ναι, την προκάλεσε. Ήταν υπέτεια αυτό που συνέβη. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι τα δύο μεγάλα κόμματα έκαναν ένα βήμα πίσω. Κοίταξαν κάτω και είδαν την Άβυσσο και έκαναν ένα βήμα πίσω και είπαν: mm-hmm. Οπ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Διότι είμαστε ήδη σαν τα καρτούν που mm-hmm. ξέρεις, πέφτει στον κρεμό ο Ντόναλτ και μέχρι να κοιτάξει κάτω δεν συνειδητοποιεί και συνεχίζει να τρέχει. Κοίταξαν κάτω, είδαν τον κρεμό και έκαναν ένα βήμα πίσω. Κάλεσαν έναν άνθρωπο στον οποίο ανέθεσαν να κρατάει την ομπρέλα και να απασχολεί τους Ευρωπαίους μιλώντας μαζί τους, όσο εμείς σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε μετά. Θα κάνουμε εκλογές, δεν θα κάνουμε εκλογές, θα τις κάνουμε τώρα, θα τις κάνουμε αργότερα. Δεν το έχουν αποφασίσει. Νομίζω. Δεν είναι σουρεαλιστικό όλο αυτό? Εγώ βρίσκω αυτό το σκηνικό, αν δεν το ζούσαμε και αν δεν υφιστάμεθα τις συνεπειές του, θα ήταν απολύτως σουρεαλιστικό. Νομίζω ότι ζούμε τον απόλυτο σουρεαλισμό. Ζούμε δηλαδή ένα πράγμα το οποίο είναι μια βιτρίνα, μια ομπρέλα. Φτιάξαμε μια βιτρίνα κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αλλά χωρίς να θέλουμε να κάνουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας, χωρίς τα κόμματα να έχουν αποφασίσει mm-hmm. ότι θέλουν να κάνουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Συζητούν για εκλογές, αλλά κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να τις προκαλέσει. Κανένας επίσης δεν παίρνει την ευθύνη να κάνει κάτι ώστε να μην γίνουν οι εκλογές. Και συνεπώς πηγαίνουμε όπου μας πάει. Αλλά έτσι πήγαμε από την αρχή της κρίσης. Και έχουμε ένα PSI. Πήγαμε όπου μας πήγε το νερό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα σταθώ λίγο περισσότερο στο PSI. Στο οποίο PSI πάνω έχει στηριχτεί ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς. Mm. Αν δηλαδή δεν γίνει με τους όρους που η Ελλάδα θέλει και έχει εκτιμήσει, τότε ο προϋπολογισμός έχει διαλυθεί πριν να αρχίσει να εφαρμόζεται. Εννοείται. Κάτσε να δούμε μια εξέλιξη που έχουμε από την Γερμανία. Να πάμε λοιπόν αμέσως τώρα στη Γερμανία. Να έρθει κοντά μας ο Σταμάτης ο Ασημένιος για να μας πει τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Σταμάτη. Να αρχίσουμε από την Handelsblatt, Πόπη, η οποία αναφέρει σήμερα πως ακόμη και μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τράπεζες, οι μεγάλες και οι ασφαλιστικοί όμιλοι δεν αποστασιοποιούνται από την εθελοντική παραίτησή τους από το 50% της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολογών που κατέχουν. Και αυτό προκύπτει από μια δημοσκόπηση που έκανε η ίδια η γερμανική εφημερίδα. Και εκεί έχουμε ίσως είδηση, διότι σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις του Διεθνούς Συνδέσμου των Τραπεζών, του IIF, για το κούρεμα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τελευταία τους φάση. Και όπως λέει η εφημερίδα, επικαλούμενοι οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς κύκλους, αναμένεται οι διαπραγματεύσεις αυτές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Δηλαδή στις επόμενες τρεις μέρες. Κάτσε, σταμάτη λίγο, γιατί αυτό που γνωρίζουμε εμείς εδώ από την ελληνική πλευρά πια. Είναι ότι δεν τα βρίσκουν στα επιτόκια. 4-4,5 άντε 5 παρά να προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. 8 ζητάνε από την άλλη μεριά ή του IIF. Με όρους χ ζητάει η ελληνική κυβέρνηση η ανταλλαγή των ομολόγων. Με όρους ψ ζητάει η άλλη πλευρά. Η Γερμανία, οι γερμανικές εφημερίδες, πώς είναι τόσο αισιόδοξος ότι την άλλη Παρασκευή θα έχει κλείσει το θέμα? Η εφημερίδα Handelsblatt μεταδίδει το σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται σε χρηματοοικονομικούς κύκλους του που δεν τους κατονομάζει. Άλλα δημοσιεύματα, πρακτορία ειδήσεων όπως το Reuters προηγουμένως και το γαλλικό, έλεγαν ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για το PSI
Και εκεί επίσης μεταδίδεται κάποια σχετική αισιοδοξία ότι θα υπάρξει αίσιο τέλος. Αυτή είναι η πρόσληψη των διεθνών μέσων. Δεν δίνουν λεπτομέρειες για το κούρεμα αυτό, πώς θα γίνει, ποιους όρους θα γίνει δηλαδή. Απλά εκφράζουν την αισιοδοξία τους. Μάλιστα. Το αποφεύγουν όλοι. Σε νούμερα δεν αναφέρεται κανείς και θα πρέπει να σου πω ότι αυτό το γνωρίζουμε εδώ και 3-4 εβδομάδες. Αποφεύγουν όλοι οι ειδικοί αναλυτές να αναφερθούν σε αριθμούς, σε νούμερα, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα. Προφανώς γιατί όλα είναι ρευστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αισιοδοξία λοιπόν, Παύλα, για το κούρεμα. Αυτή μία. Μένει να δούμε με ποιους όρους θα γίνει το κούρεμα αυτό. Κατά πόσο θα είναι συμφέροντες οι όροι. Είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση έτσι κι αλλιώς. Γιατί μιλάμε για πολλά λεφτά και μιλάμε για δύσκολους όρους. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Πραγματικά είναι και μια διαπραγμάτευση που νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος είναι αδύνατο να παρακολουθήσει. Mm-hmm. Είναι μια εξαιρετικά τεχνική διαπραγμάτευση. Προσευχόμαστε να τους φωτίσει ο Θεός, να ξέρουν τι κάνουν. Από την ελληνική πλευρά, οι τράπεζες ξέρουν τι κάνουν. Θέλουν να χάσουν όσο γίνεται λιγότερα ή να αντισταθμίσουν αυτά που θα χάσουν με κάποια κέρδη μελλοντικά. Μάλιστα. Συζητούσαμε ωστόσο και για τις εξελίξεις στα κόμματα πριν από την τελευταία εξέλιξη από τη γερμανική εφημερίδα για το PSI. Στο ΠΑΣΟΚ τι θα γίνει? Πώς θα πάει αυτό το κόμμα στην επόμενη μέρα? Τι βλέπεις, τι εκτιμάς ως πολιτικό συντάξιο τόση πείρα? Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει και είναι και λογικό, είναι και υγιές να το πληρώσει. Πληρώνει το μεγάλο λάθος που έκανε. Το μεγάλο λάθος που έκανε το ΠΑΣΟΚ είναι ότι φορτώθηκε το βάρος της κρίσης τη στιγμή που η κρίση ήταν πια αναπόφευκτη, τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει πια τίποτα. Είναι υπεύθυνο, διότι και πριν ως αντιπολίτευση δεν έκανε τίποτα όταν ακόμη υπήρχε χρόνος να αντιδράσουμε. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη στη χώρα γενικά είναι ότι από το φθινόπωρο του 2008 είναι ένα, εκ των υστέρων το θυμήθηκα, υπάρχουν μερικά σημαδιακά πράγματα που συνέβησαν. Ξέρεις, τον Οκτώβριο του 2008, μια μέρα, η Ουγγαρία, που ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε και σοσιαλιστική κυβέρνηση, ας πούμε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ανακάλυψε μια μέρα ότι στις αγορές της Φραγκφούρτης και του Λονδίνου το νόμισμά της στο Φιωρίνι κατακρεουργείται, κατασπαράζεται. Οι αγορές αποφάσισαν να κάνουν επίθεση στο Φιωρίνι. Έντρομος, ο διοικητής τράπεζας της Ουγγαρίας, παίρνει τηλέφωνο τον Τρισέ και λέει: Βοήθεια. Βοήθεια. Χρεοκοπώ. Καταραίω. Άδειασαν τα συναλλαγματικά μου από θέματα. Δεν μπορώ να στηρίξω πια το νόμισμα μόνος μου. Βοήθεια. Ο Τρισέ του κρυβότανε για μερικές ώρες και μετά του είπε: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα. Πήγαινε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ζήτα βοήθεια εκεί. Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό συνέβη τον Οκτώβριο του 2008. Είχαμε δηλαδή ένα τόσο ισχυρό καμπανάκι ότι πρώτον, οι χώρες δεν είναι άτρωτες στην κρίση. Η κρίση δεν θα χτυπήσει μόνο τράπεζες, θα χτυπήσει και χώρες. Δεύτερον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η ασπίδα που νομίζαμε. Είναι τρίπια ασπίδα. Μπορεί να μας πετάξει έξω. Και εμείς συνεχίσαμε να παίζουμε το γνωστό πολιτικάντικο παιχνίδι, τις αχλαμάρες, τις εκλογές, τις καντρίλες κτλ. Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας λοιπόν δεν αντέδρασε όταν ακόμη μπορούσε να αντιδράσει. Έκανε σαν να αγνοούσε τα καμπανάκια του κινδύνου που μετά έγιναν πιο σοβαρά. Και όταν έγιναν οι εκλογές και η βόμβα έσκασε στα χέρια του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε εντελώς ανέτοιμο να αντιδράσει. Ανέτοιμο να προφέρει καν την αλήθεια. Αυτό να το πληρώσει τώρα. Δεν μπορεί να μην το πληρώσει. Είναι και δίκαιο να το πληρώσει. Αυτό είναι η δημοκρατία. Mm-hmm. Συνεπώς, όπως και να πάει στις εκλογές, δεν μπορεί να αποφύγει να πληρώσει το λογαριασμό αυτού που συνέβη επί των ημερών του. Ο κόσμος όμως, ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα και βιώνει τις συνέπειες της κατάστασης αυτής, διαπιστώνει σιγά-σιγά ότι καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. Ότι αυτοί που μας έφεραν αυτό το απλό που ακούγεται από πολλά χείλη τελευταία, που όμως έχει πολύ μεγάλη ουσία, είναι πολύ ουσιαστικό. Αυτοί οι άνθρωποι που μας έφεραν στο σημείο αυτό, που δεν εκτίμησαν σωστά τις καταστάσεις, που δεν σχεδίασαν σωστά τους τρόπους διεξόδου μας από τα αδιέξοδα, που δεν προστάτευσαν τη χώρα όσο όφυλαν, πώς μπορούν να μας βγάλουν τώρα από τη δύσκολη θέση? Πώς μπορούν αυτοί να ηγηθούν τις επόμενες μέρες μας? Αυτό μου το είπε ένας φίλος μου που είναι Αλβανός. Και μου είπε: Έχω ζήσει δύο καταρρεύσεις ως τώρα. Τη μία την έζησα στην Αλβανία το 1990, τη δεύτερη τη ζω τώρα στην Ελλάδα. Και οι δυο μου πατρίδες κατέρευσαν. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο είναι ότι πρώτον στην Αλβανία, όταν κατέρευε το σύμπαν και οι άνθρωποι δυστυχούσαν και τρόμαζαν, παρόλα αυτά χαμογελούσαν γιατί ελπίζαν ότι θα έρχεται κάτι καλύτερο. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, στην κατάρρευση δεν χαμογελάει κανείς και δεν ελπίζει κανείς σε τίποτα. Και η δεύτερη διαφορά είναι ότι στην Αλβανία, όταν κατέρευσε το σύστημα, οι εκπρόσωποι του παλιού συστήματος ήταν κρυμμένοι. Ψάχναν τρύπα να κρυφτούν. Ενώ εδώ, μου λέει ο Αλβανός φίλος μου, οι εκπρόσωποι του παλιού συστήματος που καταραίει και είναι υπεύθυνοι για την κατάρρευση,
ποζάρουν ως σωτήρες. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Νομίζω είναι ότι έτσι. Έχει δίκιο. Νομίζω ότι είναι μια καθαρή ματιά ενός ανθρώπου που μας βλέπει λίγο απ' έξω. Είναι αυτό που λέει, που δείχνει κοινή λογική. Δεν χρειάζεται να έχεις κάτι παραπάνω από την κοινή λογική για να το καταλάβεις αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι, όχι πως ήταν εύκολο. Γιατί αυτό που ζούμε εμείς είναι συνέπειας μιας τριπλής κρίσης. Έχουμε μια παγκόσμια κρίση που προκάλεσε η παγκόσμια ισορροπία. Δηλαδή, πληρώνουμε αμαρτίες και φούσκες 30 ετών, 35 ετών στο παγκόσμιο σύστημα το οικονομικό. Δεύτερον, την κρίση του ευρώ. Που ακόμη δεν λύθηκε. Η απόφαση της περασμένης Παρασκευής είναι φανερό ότι δεν ήταν η λύση. Μπορεί να είναι ένα βήμα προς τη λύση, πάντως η λύση δεν είναι. Και τρίτον, έχουμε την κρίση στην ελληνική, που θα μας έβρισκε ό,τι και να γινόταν. Δηλαδή, είχαμε ένα ανισόρροπο σύστημα, το οποίο για να επιζήσει έπρεπε να δανείζεται ένα δισεκατομμύριο την εβδομάδα. Το ελληνικό σύστημα, το δημόσιο, ας το ιδιωτικό, έπρεπε να δανείζεται για να ζει ένα δισεκατομμύριο ευρώ την εβδομάδα. Εκεί είχαμε φτάσει. Το 2007 και το 2008 δανειζόμασταν ένα δισεκατομμύριο τη εβδομάδα για να επιζούμε ως χώρα. Μέχρι πότε θα τράβαγε αυτό. Μέχρι πότε και πώς θα αλλάξει αυτό. Λοιπόν, για να δούμε μαζί και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή, να δούμε τι γράφει σήμερα στο πρώτο της θέμα. Φόβος εν όψη δύσκολων αποφάσεων είναι το κεντρικό θέμα της Καθημερινής. Βενιζέλος και Νέα Δημοκρατία αποστασιοποιούνται από τα μέτρα που απορρέουν από τη Δανειακή Σύμβαση. Ενώ βλέπετε και τη φωτογραφία χθες το βράδυ από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ανέμακτο τέλος της ομηρίας στις φυλακές Κορυδαλλού. Πρόταση Διαμαντοπούλου για παράταση του βίου της κυβέρνησης. Διαβάζουμε στην άκρη δεξιά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μετά την παρέμβαση του Κωστή Στεφανόπουλου και το άρθρο του στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Να σε ρωτήσω αν πιστεύεις και εσύ ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος. Είσαι υπέρ της ουσίας, είσαι υπέρ των αρμοδιοτήτων και των λυμένων χεριών, Παπαδήμου. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν τώρα. Και δεν μπορούν να αναβληθούν. Άρα, ή να κάνουμε γρήγορα εκλογές και να τα κάνει μια καινούρια κυβέρνηση, αλλά έχοντας πει καθαρά τι θέλει να κάνει και με καθαρή ατζέντα, ή αν κανείς δεν είναι έτοιμος, και φοβάμαι ότι κανείς δεν είναι έτοιμος. Να πιάσει τα κάρβουνα με τα χέρια του, ας δώσουν πραγματικές αρμοδιότητες και ας δώσουν περισσότερο χρόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Ένα από τα δύο. Εγώ δεν διαλέγω, δεν με νοιάζει τι από τα δύο θα συμβεί. Πάντως, το χειρότερο είναι αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, να το πάμε καροτσάκι, σέρνοντας και ελπίζοντας ότι ο καλός Θεός θα βρέξει ένα θαύμα. Η διαφορά μεταξύ ενός τεχνοκράτη στην Πρωθυπουργία και ενός πολιτικού έχει συνέπειες που θα τις υποστεί ο κόσμος, ο λαός. Και ο τεχνοκράτης, αν αναλάβει την εξουσία, πολιτικός γίνεται. Υποτίθεται ότι έχει ως προτέρημα το γεγονός ότι δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα σε εκλογές, συνεπώς δεν τον νοιάζει να κάνει πολιτικά αντικά πράγματα για να κερδίζει τη συμπάθεια των ανθρώπων. Αυτό μπορεί να είναι ένα προτέρημα στη δύσκολη στιγμή. Μέχρι εκεί όμως. Πάμε στο επόμενο φίλο μας, το Έθνος στις οθόνες μας. Τα βλαστάρια των πυρήνων της φωτιάς, κοινή επιχείρηση ποινικών και τρομοκρατών στον Κορυδαλό και απόπειρα αντίδρασης με επικεφαλή στον Παναγιώτη Βλαστό για τα όσα συνέβησαν χθες στον Κορυδαλό στις φυλακές. Και αν δεν έχετε ενημερωθεί, γιατί ξυπνήσατε τώρα, είχαν αίσιο τέλος, ευτυχώς. Δεν τραυματίστηκε κανείς ενώ και απετράπη η απόδραση. Ο Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με τίτλο «Παιχνίδι με τις προώρες εκλογές», με τα νέα σκληρά μέτρα, Βενιζέλος ή υπογράφουμε όλοι μαζί ή πάμε στις κάλπες. Αλήθεια, αυτό το πακέτο μέτρων πώς θα περάσει, Παύλε? Δεν είναι ένα, είναι δύο. Ένα είναι τα μέτρα μέχρι το 2015, αυτά που το νέο μνημόνιο, ας πούμε, για να... που θα υπογράψουμε. Το δεύτερο είναι τα μέτρα που θα καλύψουν την τρύπα του 2011, η οποία φαίνεται ότι θα άμεσα είναι πολύ μεγάλη. Αυτό είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, ο τίτλος λέει μισή αλήθεια. Είναι ένα παιχνίδι για ένα κρυφτούλι. Είναι παιχνίδι με τις προώρες εκλογές, κρυφτούλι με τα νέα σκληρά μέτρα, λέει. Εγώ λέω ότι είναι βέβαιο ότι χρειάζεται να κάνουμε μια καινούρια αρχή. Δηλαδή, χρειάζεται να βάλουμε μια καινούρια βάση. Αυτή την ωραία έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Βενιζέλος, αλλά δεν κατάφερε να την εκπληρώσει, να βάλουμε πάτο στο βαρέλι. Δηλαδή, να νιώσουμε ότι δεν πέφτουμε στην άβυσο. Μπαίνει πάτο αυτό το βαρέλι, άραγε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε μόνοι μας. Πρέπει να βοηθήσει λίγο και η Ευρώπη. Πρέπει να βάλει αυτή πάτο στο δικό της βαρέλι και δεν έχει βάλει ακόμη. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος έχει την ανάγκη να αισθανθεί λίγο ότι πατάει κάπου, ότι δεν είναι διαρκώς, δεν είναι όλα κινούμενοι άμμος. Ότι κάπου τελειώνει αυτή η κατηγορία. Έχει απόλυτο δίκιο. Πάτο στο βαρέλι. Κάπου ακουμπάμε τα πόδια μας. Και ας είναι δύσκολο, ας είναι σκοτεινά εκεί, αλλά ότι πατά τα πόδια μου. Αυτή η αίσθηση ότι πέφτω. Και έχει κι άλλο, και δεν ξέρω που τελειώνει αυτή η πτώση, είναι τρομακτικό. Και κάποιος να βάλει επιτέλους και άλλη μια παράμετρο στη συζήτηση, αυτό ζητάει ο κόσμος, για να δει και το φως στην άκρη του τούνελ, την ανάπτυξη. Που την έχουν ξεχάσει, δεν συζητά κανείς για αυτήν, κοιτούν μόνο τα μέτρα, ναι. Ύφεση και καμία δουλειά, καμία... Ναι, η δικιά μου απάντηση σε αυτό είναι ότι θα μπορούσαμε εμείς να είμαστε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα λιτότητας και να το αντέχουμε υπό την προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Αν όλη η Ευρώπη κάνει λιτότητα, δηλαδή είναι φανερό ότι
η ελληνική λιτότητα πολλαπλασιάζεται από την ιταλική, την ισπανική, τη γαλλική, τη γερμανική, την αυστριακή. Πού τελειώνει αυτό? Πού τελειώνει αυτό? Όχι, τελειώνει στην απόλυτη καταστροφή. Φοβάμαι στο επόμενο βιβλίο σου τελειώνει αυτό. Όχι, θέλω να γράψω άλλο θέμα. Πάμε στην ελευθεροτυπία, στο εύχομαι. Στο εύχομαι από την καρδιά μου. Στην ελευθεροτυπία ακυρώνουν την επόμενη κυβέρνηση. Βενιζέλος, η τρικομματική θα υπογράψει, η νέα θα εκτελέσει. Η τρικομματική θα υπογράψει? Δεν το βρίσκω εύκολο. Γι' αυτό χρειάζεται, νομίζω, πρέπει ίσως να... Είναι σαφείς οι θέσεις, έτσι. Ναι, ίσως θα έπρεπε να, το πολιτικό προσωπικό, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Συρμού, να αξιοποιήσει τον καιρό των διακοπών των Χριστουγέννων, που ενδεχομένως θα τον έχει. Θα φύγουν, λες, διακοπές. Ξέρω, πού να πάνε. Σκέψου λίγο. Δεν ξέρω. Το καλοκαίρι είχαν φύγει, σου θυμίζω. Ναι. Πήγανε λίγες μέρες στα νησιά, λίγες μέρες από εδώ, έρχονται Χριστούγεννα. Και σπίτι τους να κάτσουν, να καθαρίσουν λίγο το μυαλό τους και χρειαζόμαστε καθαρές κουβέντες μετά. Δηλαδή, καθαρές κουβέντες, όπως το λες. Ποιος θέλει να κάνει τι. Και ποιος νομίζει ότι πρέπει να γίνει τι. Και μια συνέπεια για να καταλάβουμε κι εμείς τι θέλουμε να διαλέξουμε από όλο αυτό, έτσι. Όχι σήμερα. Ή θα πούνε, πάμε να κάνουμε τις εκλογές όσο γίνεται νωρίτερα και μετά θα αρχίσουμε από την αρχή με μια καινούργια κυβέρνηση. Ή επειδή δεν το βλέπω εύκολο, ας αποφασίσουμε ότι θα φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Θα δώσουμε στον Παπαδήμο τη δυνατότητα να γίνει κανονικός πρωθυπουργός με μια κανονική κυβέρνηση για κάποιους μήνες και να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά. Ένα τα δύο. Πάμε στον αδέσμευτο τύπο ότι γλιτώνουν ο 13ος και 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, ενώ νέα μέτρα θα αναγγείλουν για το 2012, αλλά επιβάλλουν και άλλες θυσίες για τις συμβάσεις των ΔΕΚΟ κλπ. Πρώτη σελίδα και πρώτο θέμα στον αδέσμευτο. Βλέπουμε τα νέα, οι εντολές της Τρόικας. Ποιες είναι αυτές? Στο δημόσιο τομέα, απολύστε 40.000 ανθρώπους. Στον ιδιωτικό τομέα, κόψτε τους μισθούς. Είναι τα θέματα που διαβάζουμε στα νέα. Ενώ στην βραδινή, για να γυρίσω λιγάκι στα νέα και να σου θυμίσω και τα της εφεδρείας, διότι το απολύστε 40.000 στο δημόσιο τομέα, ίσως θα ήταν πολύ διαφορετικό αν αυτά το πρόγραμμα της εφεδρείας κυλούσε κανονικά. Έχει ξεκινήσει, ναι. Δεν έχει βγει κανείς, μπαίνουν όλοι στην πόρτα με σειρά προτεραιότητας να φύγουν για σύνταξη και... Η επόμενη μέρα τι θα φέρει? Όχι μόνο αυτό. Και ο τρόπος που την εφάρμοσαν, δηλαδή που είπαν ότι φεύγουν όλοι όσοι είναι κοντά στη σύνταξη, αυτό σημαίνει, και επειδή το έχω ψάξει, δεν είναι θεωρητικό, είναι και πρακτικό, σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες φεύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι πιο πολύτιμοι, οι πιο χρήσιμοι, οι πιο φιλότιμοι και αφοσιωμένοι στη δουλειά τους, υποχρεώνονται να φύγουν γιατί τους πιάνει η εφεδρεία. Αυτοί οι λίγοι που φεύγουν. Γιατί το πολιτικό σύστημα δεν είχε το θάρρος να πει μισό λεπτό. Θα καθαρίσω την κόπρο του Αυγίου, θα κάνω μια αληθινή αξιολόγηση. Τι χρειάζομαι, τι δεν χρειάζομαι από το δημόσιο, ποιον χρειάζομαι, ποιον δεν χρειάζομαι. Δεν διώχνω με ένα αντικειμενικό κριτήριο, όποιος περισσεύει, φεύγει, αλλά κάνω όπως θα έκανε μια οποιαδήποτε επιχείρηση του κόσμου που θα ήθελε να κάνει μείωση του προσωπικού της. Θα έκανε μια αξιολόγηση. Και θα έλεγε τι στα αλήθεια χρειάζομαι και τι στα αλήθεια μπορώ να ζήσω χωρίς. Επειδή κανείς δεν παίρνει το θάρρος να κάνει αυτό που είναι το αναγκαίο. Παίρνουν αυτού του είδους τα μέτρα τα οποία οδηγούν σε αυτά τα είδους τα φιάσκα. Και απλώς αναβάλει. Το συμφωνήσαμε τον Ιούνιο. Το αναβάλαμε για τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο μας βάλαν το πιστόλι στον κρόταφο και μας είπαν πρέπει να γίνει μέχρι το Δεκέμβριο. Το κάναμε σαν τραπάρτα μέχρι το Δεκέμβριο. Θα έρθουν τον Ιανουάριο και θα πούνε τώρα κάνετε απολύσεις. Και θα πούνε καλά να τους απολύσει η επόμενη κυβέρνηση. Θα πούνε. Έτσι γίνεται όλο το παιχνίδι στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία τι θα γίνει. Αλλά αν θα το κάνει αυτή η κυβέρνηση ή η επόμενη. Ποιος θα το κάνει είναι το θέμα, όπως το λες. Πάμε στη βραδινή. Νέα μέτρα και μισθή Κίνα. Στο στόχαστρο της Τρόικας, ο ιδιωτικός τομέας. Στο ριζοσπάστη, σήμερα στο Θριάσιο, 24ωρη απεργία αλληλεγγύης στους Καλλιβουργούς. Συγκέντρωση στις 10 στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνα. Διαβάζουμε Ελευσίνας. Διαβάσαμε στο ριζοσπάστη. Έχουμε περάσει την Αυγή, εποχή συσιτίων. Τα σχολεία επιστρέφουν σε εποχή συσιτίων. Πώς σε κάνουν και αισθάνεσαι αυτές οι εικόνες? Όταν πρωτοβγήκαν οι εικόνες, κάποιοι μιλήσανε για λαϊκισμούς, για υπερβολές. Στην πραγματικότητα είναι ένα θέμα που υφίσταται και που πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα που αρχίζει πια και δημιουργείται. Πόπι, είχα βρεθεί πέρσι τον Οκτώβριο και ξανά φέτος στις γειτονιές κατά την Ομόνια, που το βράδυ πια η στρωματσάδα των αστέγων καλύπτει πεζοδρόμια ολόκληρα, ακόμη και το οδόστρωμα. Είναι δρόμοι, ας πούμε, στη Ζήνωνος και γύρω-γύρω που κοιμούνται ακόμη και πάνω στην άσφαλτο. Συγκλονιστικό. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και το ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία υποσυτίζονται και πρέπει με κάποιο τρόπο το σχολείο να τους το υποστηρίζει, μπορεί να μας θυμίζει δεκαετία του 60, αλλά είναι αληθινό. Και ήθελα να πω και κάτι, επειδή υπάρχει μια πίεση να μειωθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα και να κατέβει το κατώτατο μισθός. Εγώ δεν έχω συναντήσει κανένα σοβαρό εργοδότη, κανένα σοβαρό Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος να μου πει ότι δεν βγαίνει γιατί πληρώνει ακριβά τους εργαζόμενούς του. Κανένας δεν λέει ότι είναι ακριβό το μεροκάματος στην Ελλάδα. Και τα στοιχεία λένε ότι
όλων των ειδών οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι η μείωση του εργατικού κόστους, δηλαδή το να κατεβάσουμε τους μισθούς, δεν πρόκειται να μας κάνει παραγωγικότερους. Άλλες είναι οι αιτίες που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Άρα, αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, δεν θα το λύσουμε μειώνοντας τους μισθούς. Μειώνοντας τους μισθούς, θα φέρουμε μεγαλύτερη ύφεση. Άρα, μεγαλύτερο έλλειμμα στον επόμενο προϋπολογισμό. Άρα, μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα, ένα φαύλο κύκλο μέσα στον οποίο έχουμε μπει και κινούμαστε. Σαν τα ποντίκια που τρέχουν να πιάσουν. Πάμε στην εστία. Να εκπλήξουμε τους Ευρωπαίους, λέει η εστία, με υπότιτλο καθοριστικός ο ψυχολογικός παράγων. Πάμε και στην Εσπρέσο και θα κλείσουμε με αυτήν. Δύσκολες ώρες για τη θρυλική Θεοπούλα, γιατί πρέπει να μπει άμεσα στο νοσοκομείο. Περαστικά της ευχόμαστε, βεβαίως. Λοιπόν, καλοτάξιδο το βιβλίο. Για μια ακόμη φορά, το ημερολόγιο της κρίσης θυμίζουμε εκδόσεις Μετέχμιο από τον Παύλο Τσίμα, Νέα Υόρκη Σεπτέμβριο του 2008, Αθήνα Οκτώβριο του 2011. Και ελπίζουμε το επόμενο βιβλίο σου να είναι για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα και να έχει καλό αίσιο τέλος σε αυτό. Πολύ σε ευχαριστούμε. Πρέπει να έχει happy end αυτό. Αυτό λέω, να έχει happy end. Και ας μην το γράψω. Ας μην το γράψεις ποτέ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Πόπη. Εγώ σε ευχαριστώ, Παύλο. Πάμε στην Ομόνοια τώρα. Για να δούμε εικόνες από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται εκεί. Δεν χρειάζεται να την περιγράψουμε. Είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο Γιώργος Τσελίκας είναι εκεί για να μας πει τα όσα συμβαίνουν. Γιώργο. Καλή σου μέρα, Πόπη. Παναπηρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή στην πλατεία της Ομόνιας. Λοιπόν, κάνουν αγωνιστική κινητοποίηση τα άτομα με αναπηρία καθώς και οι δίνειές τους. Αντιδρώντας σε οικονομικά μέτρα, αλλά τα συγκεκριμένα αιτήματά τους, το βασικότερο ποιο είναι. Ζητάει να καταργηθεί λοιπόν το νέο ΚΕΒΑ. Το τι σημαίνει, είναι ο κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας. Έτσι. Και ζητάνε λοιπόν να καταργηθεί αυτό και να υπάρχει κανονισμός ο οποίος θα αποδίδει με επιστημονικό τρόπο τα ποστά αναπηρίας για να αποφύγονται οι μαϊμού ανάπηροι. Ξέρεις, παρελθόν που έχουν γίνει πολλά. Μετά, να τροποποιήσουν το νέο ενιαίο κανονισμό παροχών, ο οποίος τεκιάται τη δωρεάν πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, έτσι, σε κάθε σύνολο τραπεζική αγωγή. Και να εξαιρεθούν βέβαια όλα τα άτομα με αναπηρία, καθώς και οι γονείς, από τις περικοπές των συντάξεων, από το έκτακτο ειδικό τέλος και την εισφορά ηλικής, καθώς και να διασφαλιστεί η χορήγηση προνοιακών επιδομάτων. Σε λίγη ώρα περιμένουν να έρθουν και από τη Θεσσαλία μερικά πούλμαν και όλοι μαζί να ξεκινήσουν μια πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και θα ξαναγυρίσουμε στην Ομόνοια να συνεχίσουμε να καλύπτουμε και εμείς την πορεία αυτή με την άλλη καμερά μας, η οποία μπορεί και μας δίνει εικόνα ενώ βρίσκεται σε κίνηση. Θα είμαστε κοντά στους ανθρώπους με τα ειδικά προβλήματα και αναπηρίες, προβλήματα κίνησης και όχι μόνο, για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Στο μεταξύ, έλατε να καλωσορίσουμε κοντά μας στη σύνδεσή μας τον κύριο Θεοχάρη Θεοχάρη. Τον κύριο Θεοχάρη είναι Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων. Καλημέρα σας, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα και καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Καλή δύναμη και στα καινούργια σας καθήκοντα στη θέση αυτή, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω ξεκινώντας να σας ρωτήσω το εξής. Τα σημειώματα, τα εκαθαριστικά σημειώματα που λαμβάνουν όσοι έχουν επιστροφή από την εφορία, περιλαμβάνουν το ποσό της επιστροφής συμψηφισμένο με χρέη τους προς τις έκτακτες εισφορές και τα τέλεια κινήτων, κύριε Θεοχάρη, ή όχι? Κοιτάξτε, τα εκαθαριστικά της εφορίας υπολογίζονται αυτόνομα. Κάποιοι συμψηφισμοί οι οποίοι γίνονται μπορεί να γίνουν μέσω της ΔΟΗ. Οπότε τα εκαθαριστικά εμείς, τα τελευταία δηλαδή που στείλαμε, έχουμε τώρα μια πολύ μικρή τελευταία εκαθάριση που απομένει κάθε χρόνο. Αυτά είναι αυτόνομα σε σχέση με το φόρο εισοδήματος. Δεν πρόκειται δηλαδή να συμψηφίσετε κάτι στην εκαθάριση κάποιας δήλωσης. Θα στέλνετε κανονικά το ειδοποιητήριο για την επιστροφή και στη συνέχεια η εφορία είναι αυτή που θα προβαίνει στο συμψηφισμό. Ναι, αυτό γίνεται στην κανονική περίπτωση, ναι. Μάλιστα. Έχετε πολλά υπόλοιπα, κύριε Θεοχάρη, γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε εμείς δεν έχουμε λάβει την εκαθάριση περσινής χρονιάς. Όχι, η εκαθάριση έχουν μείνει λιγότερο από 80.000, ίσως και λιγότερο από 70.000. Είναι τα τελευταία που συνήθως οι ΔΟΗ μας τα στέλνουν επειδή έχουν κάποιες δυσκολίες στον έλεγχό τους και αφού περάσουν από τον έλεγχο της ΔΟΗ έρχονται σε εμάς τελευταία. Μάλιστα. Αυτό γίνεται κάθε χρονιά και συμβαίνει και φέτος. Για την επόμενη χρονιά πώς είναι τα πράγματα? Είσαστε έτοιμοι από τώρα, ετοιμάζεστε? Θα είναι δηλαδή κανονικά στην ώρα τους οι φορολογικές δηλώσεις ή θα δούμε καθυστερήσεις μεγάλες και θα έρχονται τα ειδοποιητήρια τελευταία στιγμή να πληρώσουμε?
Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε και φέτος, είδαμε μια σημαντικότατη αύξηση γύρω στο 1,5 εκατομμύριο δηλώσεων οι οποίες έγιναν ηλεκτρονικά. Αυτό έγινε και γιατί είχαμε υποχρέωση στους επιτευγματίες, αλλά και γιατί όλο και περισσότερος κόσμος προτιμάει την χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαμε καμία καθυστέρηση. Από την άλλη, το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας, το οποίο περνάει τις εκαθαρίσεις οι οποίες δίνονται στις ΔΟΗ ή στέλνονται με το ταχυδρομείο. Φέτος είχαμε αρκετές μειώσεις λόγω των συμβασιούχων που δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανανεωθούν. Και συνεπώς ο ρυθμός αυτός ήταν, θα έλεγα, πιο μεγάλος από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά με μειωμένο προσωπικό, οπότε αναγκαστικά προχωρήσαμε σε εκαθαρίσεις που λίγο καθυστέρησαν σε σχέση με πέρσι. Τώρα, όσον αφορά του χρόνου, οι εκαθαρίσεις θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο να οθήσουμε τον κόσμο να κάνει ηλεκτρονικά τις δηλώσεις του. Αυτό και για μας ως Γενική Γραμματεία είναι καλό, διότι θα βοηθήσει στην γρηγορότερη εκαθάριση. Και καινούργιες υπηρεσίες θα έχουμε ηλεκτρονικά, δηλαδή από την καινούργια χρονιά, κύριε Θεοχάρη. Διότι μέχρι σήμερα μπορεί κάποιος να τακτοποιήσει τις οφειλές του μόνο στην πρώτη δόση. Οι επόμενες δόσεις είναι κλειδωμένες. Άντε, τρέχα πάρε κωδικούς. Κοιτάξτε. Ναι, εντάξει, όλες οι δόσεις, σκεφτόμαστε να βρούμε διάφορες μεθοδολογίες με τις οποίες θα ειδοποιούμε τους πολίτες για τους κωδικούς πληρωμής, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι πληρωμές μέσω τραπεζών όλο και περισσότερο, ώστε να μειώσουμε τον φόρτο στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Επίσης, έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες που έχουν σχέση κυρίως με διορθώσεις και μεταβολές των δηλώσεων, οι οποίες θα γίνονται όλο και περισσότερο με ηλεκτρονικά συστήματα. Κάποιες υπηρεσίες ανεβαίνουν και πριν το τέλος χρονιάς και στους επόμενους μήνες θα βάλουμε όλο και περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες. Από περίπου στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αρχές του δευτέρου τριμήνου, θα έχουμε και τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω του νέου TaxisNet και του νέου EasisNet για τα τελωνεία, οι οποίες θα δώσουν δυνατότητες ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών και διαφόρων άλλων υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι πολύ πιο φιλικές για τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Και το Ε9 αφήνω, το οποίο έχουμε το απόθεμα, το οποίο θα καθαρίσουμε, αλλά και θα προχωρήσουμε σε ηλεκτρονικές υποβολές όλο και περισσότερο. Η προθεσμία για το Ε9 είναι 22 Δεκέμβρη ή θα δοθεί παράταση? Νομίζω οι σκέψεις στα κεντρικά του Υπουργείου που είναι αρμόδια για το θέμα είναι για να δοθεί κάποια παράταση, οπότε θα περιμένουμε να τη δούμε, αλλά η αίσθηση είναι ότι θα δοθεί κάποια παράταση για την ηλεκτρονική επιβολή. Θα υπάρξει μέσα στον Ιανουάριο. Για την ηλεκτρονική υποβολή του Ε9. Κρατώ για το τέλος ένα θέμα που απασχολεί όλους μας. Τη φοροκάρτα, κύριε Θεοχάρη. Τι γίνεται με τη φοροκάρτα? Κάρτα συλλογής αποδείξεων, τι προτιμούμε να τη λέμε εμείς. Εμείς φοροκάρτα τη λέμε. Το συνεννοούμαστε. Εσείς το βλέπετε από εκεί, εμείς το βλέπουμε από εδώ. Να το πω ότι δεν επηρεάζει το φόρο. Ή την έχετε την κάρτα ή δεν την έχετε, τον ίδιο φόρο θα πληρώσετε. Οπότε δεν, υπό αυτή την έννοια δεν είναι φοροκάρτα. Λοιπόν, και δεν μας έχετε εκπλήξεις, γιατί σας κοιτάμε στα μάτια. Μην μας βγάλετε κανένα λαγό από το καπέλο, κακουνέλι, πώς το λένε. Όχι, δεν έχουμε εκπλήξεις. Αυτό που κοιτάζουμε να δούμε είναι... Κοιτάξτε, ο σωστός και ευρύτερος στόχος του Υπουργείου είναι να γίνουν οι συναλλαγές ηλεκτρονικές. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τη δυνατότητα και οι έλεγχοι, οι διασταυρώσεις να γίνονται πιο εύκολα και γενικότερα η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των επιτιδευματιών και των καταστημάτων θα είναι. Τι ενδιαφέρον υπάρχει από τον κόσμο από τη μία, από τους φορολογούμενους πολίτες από τη μία και από τα καταστήματα από την άλλη πλευρά? Υπάρχει ενδιαφέρον? Δηλαδή, συμβαδίζουν οι δύο πλευρές τουλάχιστον στο ενδιαφέρον τους? Αυτό σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχαμε, περιμέναμε μέχρι το 50% των POS, τώρα πια το έχουμε ξεπεράσει, να έχουν ενημερωθεί με το λογισμικό το οποίο επιτρέπει τη χρήση της κάρτας συλλογής αποδείξεων. Αυτό πια έχει γίνει και συνεπώς τα επόμενα βήματα του έργου αυτού είναι η ενημέρωση, η οποία θα είναι πολύπλευρη, προς
τα καταστήματα προς τους ανθρώπους να τη χρησιμοποιούν, αλλά ακόμα και να προωθήσουμε τα καταστήματα τα οποία έχουν και μπορούν να πάρουν την κάρτα συλλογής αποδείξεων, ώστε να είναι και αυτό ένα κίνητρο, όπως έχουμε το αυτοκόλλητο της Visa, ότι εδώ δέχομαι Visa, για να το καταλάβουν οι πολίτες. Ότι εδώ έχουμε κάρτα συλλογής αποδείξεων, για να το πω σωστά. Κάτι τελευταίο, κύριε Θεοχάρη. Κάτι τελευταίο. Θα γίνει υποχρεωτική και αν ναι, από πότε? Δεν νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή σκέψεις για να την κάνουμε υποχρεωτική. Είναι πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο. Θα δούμε όμως πώς θα την πλαισιώσουμε και με άλλες δράσεις, τις οποίες εν ευθέτω χρόνο θα ανακοινώσουμε. Και με αυτές τις δράσεις μετά θα κρίνουμε κατά πόσο θα πρέπει να την κάνουμε υποχρεωτική. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Θεοχάρη. Έρχομαι να καλωσορίσω τον κύριο Εκιμίδη. Είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι κάνετε, κύριο Εκιμίδη, είστε καλά? Εσείς πώς είστε? Εμείς είμαστε μια χαρά. Σε τι Ευρώπη είμαστε και σε τι Ευρώπη θα είμαστε, κύριο Εκιμίδη, είναι το ερώτημα. Αλλά θα το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις με τον καθηγητή. Πρώτα πάμε σε ένα διάλειμμα. Το Twitter και το 54260 στη διάθεσή σας και επικοινωνία. Ερχόμαστε.